Καλησπέρα, καλησπέρα. Να φτιάξω λίγο τη μουσική πιο... hello, hello. Καλά είμαι, πώς είστε, να φτιάξω λίγο τα της μουσικής. Πω, αυτό είναι χριστουγεννιάτικο. Ας πάμε λίγο σε πιο τέτοιο. Ακούγεται καλά, νομίζω ότι... Τώρα, κάπου εδώ είμαστε. Τι κάνετε, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Πέρα ως πέρα. Λοιπόν, σήμερα ο καιρός έφτιαξε και καθώς μπορεί να έχει λίγο αέρα, αλλά ο ήλιος βγήκε και πάλι και η διάθεσή μας ξανανεβαίνει στο full. Τι κάνετε, πείτε μου αν η μουσική ακούγεται καλά, αν είστε κομπλέ και το ακούτε κι εσείς καλά από πίσω, η φωνή ακούγεται τόσο όσο πρέπει. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλη την παρέα, καλησπέρα, καλησπέρα, εδώ στις επάλξεις όλοι, έτοιμοι και δραστήριοι. Σήμερα, αλλό, 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 καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, μ' αρέσει γιατί μπαίνει και φάτη σήμερα, μπαίνει δυναμικά, μπαίνουμε δυναμικά. Λοιπόν, μια πολύ όμορφη μέρα σήμερα. Ένα πολύ ωραίο επεισόδιο θέλω να πιστεύω, το οποίο θα είναι αρκετά ενδιαφέρον. Είναι ένα επεισόδιο που δεν ήξερα πώς να το πιάσω, πώς να το ξεκινήσω και μου βγήκε τελείως αφόρμητα χθες. Καθώς έκατσα να ξεφυλίσω λίγο... Ας το ξεκινήσω νωρίς. Καταρχάς, μάλλον πριν να πιάσω να λέω για το πώς και το τι και να σας πιάσω από τα μούτρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω να έχετε βάλει καφεδάκι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, ελπίζω να έχετε βάλει καφεδάκι. Για ποτό είναι νωρίς, η αλήθεια είναι ακόμα. Εγώ καφέ δεν πίνω, θα την βγάλω με νερό σήμερα. Αλλά εντάξει, θα την παλέψω. Λοιπόν. Κυριακή. Να σας ενημερώσω προκαταβολικά, θα το πω και στο τέλος, ότι την επόμενη Κυριακή δεν θα κάνουμε επεισόδιο, να το ξέρετε, την παρά, μεθεπόμενη μάλλον. Anyway, λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να περνάτε καλά, ελπίζω να είστε όλοι καλά, να είστε ήρεμοι και να μην είστε, θα ηρεμήσουμε σήμερα παρέα, αρκετά νομίζω. Λοιπόν, δεν ξέρω, αλλά, εντάξει, βλέπει τον τίτλο και λέει ας μιλήσουμε λίγο για τους εαυτούς μας. Δεν ξέρω τι περιμένει ο καθένας σας από το σημερινό, αλλά θα μιλήσουμε ακριβώς για αυτό που λέει ο τίτλος. Θα πιάσουμε αυτό το κομμάτι και θα ταξιδέψουμε μαζί όσο μπορούμε να δούμε διάφορα όμορφα πράγματα. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι το σημερινό πάει προς την αυτογνωσία αρκετά, αλλά δεν νομίζω. Βασικά ναι, και ναι και όχι, και ο καθένας όπως γουστάρει θα το πιάσει. Λοιπόν, χθες που λέτε έτυχε και έτυχε γιατί δεν ξέρω, ήταν. Ήταν σε φάση ρε παιδί μου, ενστικτοδός, έπιασα, πήγα στο γράφι και τράβηξα ένα βιβλίο που σας έχω ξαναδείξει. Ένα βιβλίο που... Απλά το τράβηξα και έπεσα σε μια σελίδα ρε παιδί μου που μου άρεσε πάρα πολύ και το ξεφυλίσα, το διάβασα. Ήταν ο προφήτης του Χαλίλ Γκιμπράν. Και πάνω σε αυτό έτυχε να πιάσω και τα υπόλοιπα, τα πήρα με τη σειρά, ξεκίνησα με τη σειρά να διαβάζω κομμάτια από τα βιβλία που θα σας δείξω σήμερα και που θα μιλήσουμε για αυτά. Πιο πολύ θα μιλήσουμε παρά θα σας δείξω. Και σκέφτηκα ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να μιλήσουμε για κάποια πράγματα λίγο πιο εσωτερικά. Και όταν λέω εσωτερικά, όχι μυστηριακά ή οτιδήποτε, πιο τα του εαυτού μας. Να πούμε κάποια πράγματα σχετικά με τον εαυτό μας και γενικά με περιεκτικά πράγματα του πώς βλέπω και εγώ και εσείς το έσω μας. Λοιπόν... Αλλά ας το πάρουμε από την αρχή. Ωραία μουσικούλα αυτή. Ελπίζω να μην σας ενοχλήσει τα αυτιά. Ελπίζω να κάθετε καλά στο ηχητικό σας. Λοιπόν, θα σας δείξω ένα βιβλίο. Εν τω μεταξύ να βγάλω γιατί έχω μέσα και διάφορα GVG μπράγκαλα. Όπως χαρτάκια και ιστορίες που σημείωνα. Λοιπόν, δεν ξέρω που αν το πρέπει να το έχω ξαναφέρει και στο παρελθόν. Να σας το έχω πει ότι ένα από τα... Τους αγαπημένους μου συγγραφείς όταν ήμουν παιδί ήταν ο Κοέλο. Ο Πάολο Κοέλο, τον είχα ανακαλύψει τον ταχυδρόμο. Η αλήθεια είναι ότι η σχέση μου με τον Πάολο Κοέλο ήταν λίγο περίεργη. Θα ξεκινήσω από τα soft και θα περάσω στα πιο σοβαρά. Θα ξεκινήσω τελείως από τα soft και θα κλείσω το θα είναι το αποκορύφωμα. Οπότε ναι. Λοιπόν,
διάβαζα στον ταχυδρόμο αυτά που έγραφε ο Πάολο Κοέλο και κάπως έτσι ήταν η πρώτη μου επαφή με το συγγραφέα. Σας έχω πει και στο παρελθόν ότι έχω και αυτόγραφο του. Μπορεί να πει κάποιος που τότε θα στο... μια κάρτα τυπικά από τον συγγραφέα. Είναι το αγαπημένο μου απόκτημα. Μέχρι που διάβασα το Μάγο. Και ο Μάγος είναι η βιογραφία του, η οποία του Μωραΐς νομίζω είναι. Η οποία, εντάξει, με τον έριξε αρκετά στα μάτια μου, αλλά okay, δεν χάλασε, δεν χάθηκε αυτή η μαγιά. Λοιπόν, και μιας που αναφέρω τον Κοέλο, η πρώτη επαφή μου, πέρα από αυτά που διάβαζα, γιατί καλώς ή κακώς τόσο καιρό έχουμε φτάσει στο 24 επεισόδιο, 23 για αυτούς που ξέρετε. Λοιπόν, ό,τι και να διαβάσεις, ό,τι και αν κάνεις στη ζωή σου, σε επηρεάζει. Σε διαμορφώνει βήμα-βήμα, βιβλίο-βιβλίο, σελίδα-σελίδα, άνθρωπος-άνθρωπος, όλα σε επηρεάζουν. Δεν υπάρχει κάτι που να μην σε επηρεάζει. Και πόσο μάλλον όταν διαβάζεις, όταν παίρνεις βιβλία τα οποία έχουν ένα βαθύτερο νόημα. Οπότε κάπως έτσι διαμορφώνουμε τους χαρακτήρες μας μέσα από εμπειρίες, από βιβλία, από φίλους, από οικογένεια, από χίλια δύο πράγματα. Και φτάνουμε στο παρόν του καθενός και συνεχώς αυτό εξελίσσεται μέχρι και τη μέρα που θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Λοιπόν, έτσι ένα από τα βιβλία, τα οποία ήταν η πρώτη μου επαφή με αυτό που θα έλεγε κανένας, αυτογνωσία, δεν ξέρω, είναι προσπάθεια για να βελτιώσεις τον εαυτό σου ή για να δεις λίγο διαφορετικά την οπτική. Νομίζω στο δικό μου το κεφάλι πάντα λειτουργούσε ως, ξέρεις, ήταν βιβλία τα οποία με βοηθούσαν να καταλάβω κάποια πράγματα, να ξεχωρίσω άλλα και κυρίως να δω πώς θα σταθώ απέναντι σε καταστάσεις. Το μεγάλο μου θέμα πάντα ήταν, ξέρεις, όταν μεγαλώνω και μεγαλώνοντας, πώς θα αντιμετωπίσω, πώς θα συμπεριφερθώ σε διάφορες καταστάσεις, καταστάσεις καθημερινές, καταστάσεις άγχους, καταστάσεις πίεσης, καταστάσεις διάφορες. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ζω για το άγχος. Μπορεί να μην μου φαίνεται, μπορεί να μην φαίνεται καθόλου σε μένα, αλλά όταν έρχομαι σε συνθήκες άγχους γίνομαι πιο δραστήριος, ενώ μπορώ και λειτουργώ λίγο πιο συντονισμένα, πιο τέτοιο. Μ' αρέσει η πίεση, αλλά μπορώ να πω ότι απολαμβάνω περισσότερο την ηρεμία. Αλλά δεν θα πω όχι ούτως στο ένα ούτως στο άλλο. Μεγαλώνοντας, συνειδητοποίησα και κάθε ένα από αυτά τα βιβλία που θα σας δείξω έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στο να διαμορφώσω ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου που δεν είναι καλός, δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά μέρα με τη μέρα νομίζω ότι στέκομαι απέναντι σε κάποιες καταστάσεις λίγο καλά. Τέλος πάντων, για να μην τα πολυλογώ, ένα από τα βιβλία τα οποία συνειδητοποίησα τώρα βλέποντας το ότι ποτέ δεν το έχω αγοράσει. Είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν το έχω αγοράσει ποτέ στη ζωή μου. Μου το χαρίσανε, το χάρισα, μου το ξαναχαρίσανε, το ξαναχάρισα και μου το ξαναχαρίσανε. Είναι ένα βιβλίο που για κάποιο λόγο μόνο μου το χαρίζουνε και το χαρίζω. Δεν το αγόρασα ποτέ. Ήρθε στα χέρια μου ως δώρο από μια πάρα πολύ καλή μου φίλη το 2000... Το 2000... Πόσο να ήτανε? Το 2000... Φοιτητής, δεν είχα πάει ακόμα φοιτητής, το 2005. Το 2005, 5, κάπου εκεί μέσα, μπορεί και λίγο πιο μετά, αλλά νομίζω το 2005 ήτανε, μια πάρα πολύ καλή μου φίλη, η οποία μου το είχε κάνει δώρο τότε. Είναι ένα από τα βιβλία που πάντα κουβαλούσα μαζί μου, το Εγχειρίδιο του Πολεμιστή του Φωτός. Αυτό νομίζω είναι το τρίτο, το τέταρτο που έρχεται στη ζωή μου. Είναι ένα από τα βιβλία που μ' άρεσε να σημειώνω. Βέβαια, το συγκεκριμένο, επειδή είναι το τελευταίο, δεν έχω προλάβει να σημειώσω τίποτα επάνω. Πάντα κρατούσα, ξέρεις, σημειώσεις. Πάντα το. Είναι αρκετά παιδικό. Δεν θα σου πω ψέματα. Είναι αρκετά απλό. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Αλλά ξέρεις κάτι, μ' άρεσε το συγκεκριμένο. Και είναι ένα από τα βιβλία τα οποία πάντα μου έδινε μια αισιοδοξία. Έχω μια ατάκα. Οι κοντινοί μου άνθρωποι, οι άνθρωποι που αγαπώ και που έχω στη ζωή μου, την ξέρουν πάρα πολύ καλά. Έχει βγει από ένα ανέκδοτο και τη χρησιμοποιώ συνέχεια. Ότι σε φάση, ξέρεις κάτι, ό,τι και να γίνει, θα επιβιώσουμε και θα πάρουμε και χμαλό τους. Δηλαδή, όσο στραβά και να πάνε τα πράγματα, όχι μόνο θα τα καταφέρουμε και θα επιβιώσουμε, αλλά θα πάρουμε και χμαλό τους. Λοιπόν. Και αυτό το μοτίβο μου προήλθε και το έχω υιοθετήσει κυρίως από αυτό εδώ το πράγμα, το Εγχειρίδιο του Πολεμιστή του Φωτός. Είναι ένα απλοϊκό βιβλίο. Όσοι το ξέρετε, όσοι το έχετε διαβάσει, είναι απλά μια ιστορία, απλές συμβουλές προς ναυτιλωμένους για να βλέπεις πιο αισιόδοξα τα πράγματα. Δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα, έγραφε τώρα ο Κοέλο, είναι από τα πιο πετυχημένα του μαζί με τον Αλχημιστή. Λέει ο Πολεμιστής του Φωτός. Τώρα ο καθένας μπορεί να το πάρει όπως θέλει αυτό το πράγμα, αλλά ο Πολεμιστής του Φωτός συμπεριφέρεται σαν παιδί.
οι άλλοι εντυπωσιάζονται, έχουν ξεχάσει πως ένα παιδί έχει ανάγκη να διασκεδάσει, να παίξει, να δείχνει σε ένα βαθμό ασέβεια και να κάνει ανάρμοστες και ανώριμες ερωτήσεις και να λέει ανοησίες. Και ρωτούν σκανδαλισμένοι, αυτός ακολουθεί τον πνευματικό δρόμο, αυτός δεν είναι καθόλου όριμος. Τέλος πάντων, και λέει, σε αυτό το σχόλιο ο πολεμιστής πρέπει να νιώθει περήφανος, να διατηρεί την επαφή του με το Θεό μέσω της αθωότητας και της ευθυμίας του, χωρίς να παρεκκλίνει από την αποστολή του. Γενικά, έχει πάρα πολύ έντονο το θρησκευτικό στοιχείο, άσχετα, εν τω μεταξύ, ο Κοέλο πάντα πατούσε σε μια περίεργη γραμμή. Όσοι έχετε διαβάσει τη βιογραφία του, ξέρετε πόσο περίεργη ήταν η γραμμή που πατούσε και που πατάει μέχρι και σήμερα, όσον αφορά το κομμάτι της θρησκευτικότητας και το κομμάτι του Θεού, με ό,τι σημαίνει γι' αυτόν Θεός. Αλλά αυτό δεν με ενόχλησε ποτέ. Βάζοντας το θρησκευτικό κομμάτι στην άκρη, και ευτυχώς είχα το μυαλό να το κάνω από μικρός, απόλαυσα αυτό το πράγμα. Είναι αυτό που πάντα μου έφερνε το χαμόγελο. Γιατί, να σας πω την αλήθεια, υπάρχουν πολλά πράγματα, υπάρχουν συνθήκες, υπάρχουν καταστάσεις στη ζωή μας, υπάρχουν πράγματα που μας ζορίζουν, που μας αγχώνουν, που μας οτιδήποτε. Και ξέρεις, είχα την τάση πάντα, όταν ήμουν και πιο μικρός, τώρα η αλήθεια είναι ότι βλέπω τα τελευταία, γεια, καλησπέρα. Εδώ ξεκινήσαμε το επεισόδιο σήμερα, καλά, φωτεινή η λίμνο σήμερα, αέρα μεν, αλλά έχει φως, είναι αρκετά όμορφη. Λοιπόν, και λέω ότι το πρώτο βιβλίο που είναι ο πολεμιστής του φωτός, το εγχειρίδιο, που εγχειρίδιο είναι και το μαχαίρι στα ελληνικά. Λοιπόν, και είχα την τάση, έτσι το είχα συνηθίσει τον εαυτό μου, μια φορά τη μέρα, απλά να ανοίγω μια σελίδα τυχαία. Δηλαδή το είχα δίπλα μου, πάντα άνοιγα μια σελίδα τυχαία και διάβαζα, ρε παιδί μου. Και για κάποιο λόγο πάντα μου φτιάχνει τη διάθεση αυτό το πράγμα. Ξέρεις, είναι ωραίο. Γιατί είναι δύσκολο, το δύσκολο κομμάτι στο να φτιάξεις τον εαυτό σου, να διαμορφώσεις τον εαυτό σου, είναι να το φτιάξεις μόνος σου. Ας μην κοροϊδευόμαστε, ποτέ δεν είναι, είναι το πιο δύσκολο πράγμα που δεν σταματάει ποτέ. Ευχαριστώ Γρηγόρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow. Λοιπόν, ένα από τα πράγματα που δεν σταματάει ποτέ είναι αυτό, το να φτιάχνεις τον εαυτό σου. Και ευτυχώς ή δυστυχώς, ο εαυτός ενός ανθρώπου μπορείς να νομίζεις ότι τον φτιάχνεις και να τον καταστρέφει σιγά σιγά. Καλησπέρα, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow, καλώς ήρθες. Ή ποιος είναι αυτός που θα πει τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Αυτό που στο τέλος μένει είναι αυτό που πιστεύεις εσύ, αυτό που νιώθεις σε σχέση με τους ανθρώπους που έχεις κοντά σου, και στο τέλος, ποιο είναι το τέλος θα μου πει κανένας. Δεν ξέρω ποιο είναι το τέλος, αλλά αν υπάρχει κάποιο τέλος. Αλλά βήμα-βήμα πάντα, ρε παιδί μου, να προσπαθείς να... Τώρα το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καταφέρει να αναμάσει κάποια βασικά του πάθη ακόμη. Αλλά πέρα από αυτό, όλοι στην προσπάθεια είμαστε. Δεν είναι εύκολο. Τέλος πάντων, αυτό το συγκεκριμένο, και θα τα πάω λίγο γρήγορα τα τρία πρώτα, θα τα πάω πάρα πολύ γρήγορα, γιατί θέλω να μείνω στα τελευταία δύο, τα οποία τα τελευταία δύο έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, ήταν που μου φτιάχνε το κέφι. Αυτό πάντα μου φτιάχνε το κέφι. Και είναι ωραίο. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ ωραίο όταν. Δεν ξέρω για εσάς πώς λειτουργείτε, αλλά είναι ωραίο όταν. Ξέρεις, πέφτεις ή οτιδήποτε, να έχεις κάτι το οποίο θα το διαβάσεις, θα του ρίξεις μια ματιά, ένα βλέφαρο, ρε αδερφέ, και θα σε ανεβάσει. Γιατί καλός ή κακός, η καλή ψυχολογία βοηθάει πάρα πολύ. Και όταν ξέρεις, πάντα, όλοι οι άνθρωποι μπορούμε να βρούμε, ακόμα και στην πιο άκυρη, ακόμα και σε μια διαφήμιση στο ψυγείο ή στην τηλεόραση ή οπουδήποτε, και σαν ένα φυλάδιο για delivery, αν έχουν γράψει τίποτα περίεργο, μπορείς να βρεις έμπνευση στο παραμικρό. Μπορείς να αντλήσεις ανάλογα με την περίπτωση και την περίσταση στην οποία βρίσκεσαι, να αντλήσεις κάτι το οποίο θα σε κάνει να πας παραπέρα. Οπότε ναι, το συγκεκριμένο ήταν κάτι το οποίο το κουβαλούσα πάντα. Τώρα θα μου πείτε, καλά, δίνεις αξία στον Πάολο Κοέλο ή Μάη μου. Εμένα πάντως το συγκεκριμένο πάντα μου φτιάχνε το κέφι. Έχω πει σε αρκετά και live και όχι. Ευχαριστώ για το follow. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθες. Λοιπόν, έχω πει σε αρκετά live ότι έχω μια περίεργη σχέση με τα βιβλία αυτογνωσίας. Γιατί αυτογνωσίας, αυτοβελτίωσης, αυτό οτιδήποτε. Γιατί πάντα θεωρούσα ότι η πηγή, μεγαλώνοντας μάλλον το απέκτησα αυτό το πράγμα, είναι ότι, ξέρετε, μικρός όταν ήμουν, μάλλον το θέσω το πιο σωστά. Θεωρούσα ότι δεν υπάρχει βιβλίο συνταγών για να σε κάνει ευτυχισμένο άνθρωπο. Έτσι το νιώθα. Ότι δεν μπορεί να βρεθεί ένα βιβλίο που θα σου πει πάρε αυτό, τους κανόνες και ακολούθησέ το για να γίνεις σωστός ή ολοκληρωμένος άνθρωπος. Γιατί πάντα πίστευα ότι δεν μπορεί αυτό που είσαι, αυτό που θα γίνεις, αυτό που θα φτιάξεις τον εαυτό σου να ακολουθεί κανόνες. Δεν υπάρχει ένα εγχειρίδιο με κουτάκια και να σου λέει κάνε αυτό, κάνε αυτό, κάνε αυτό, κάνε αυτό, κάνε αυτό ή ακολουθά. Επίσης, το καλό ή κακό στα περισσότερα,
Και η αλήθεια είναι αυτό, τα περισσότερα που κυκλοφορούν στο εμπόριο είναι απλά σαθρές και κούφιες λέξεις. Σαθρές και κούφιες λέξεις που απλά σε κάνουν μεν για λίγο να αισθανθείς αισιόδοξα, αλλά δεν σου προσφέρουν κάτι, γιατί ξέρεις την ώρα που το διαβάζεις, ότι νομίζεις ότι επηρεάζεις οτιδήποτε, αλλά στην ουσία δεν σου αλλάζει τη φιλοσοφία. Καλησπέρα, καλησπέρα, τι γίνεται, πώς είστε. Λοιπόν, δεν σου αλλάζει την αντίληψη, δεν σου αλλάζει... Okay, να πατήσει ένα, okay. Πήγαμε σε άλλο επίπεδο τώρα. Λοιπόν, και δεν είναι... Για να μπορέσεις να αρχίσεις να ρυθμίζεις το μέσα σου, πρέπει να αρχίσεις να αλλάζει φιλοσοφία σου. Και όταν λέω φιλοσοφία σου, μιας και θα μιλήσουμε για φιλοσοφία στο τέλος, τώρα είμαστε στα soft, πρέπει να αρχίσεις να επηρεάζεις λίγο από πιο από τις πηγές. Και όταν λέω πηγές, θα το καταλάβετε σε λίγο. Σε μια συζήτηση που είχα λοιπόν με μια αρκετά καλή μου φίλη κάποια στιγμή, την οποία τη συνάντησα μετά από πολύ καιρό πρόσφατα στο σούπερ μάρκετ, και ήταν ακριβώς όπως το ανέκδοτο, κυριολεκτικά όμως, που την είδα μετά από 2 χρόνια, κρατούσε παιδί, κοιτάζω στο χέρι μου και τι να δω, κρατούσα τυρόπιτα, κυριολεκτικά αυτό ήταν μετά, να πηγαίνει σε ειδικό. Ειδικός. Υπάρχουν προφανώς και το συμβουλεύω αν χρειάζεσαι κάτι πιο άμεσο, κάτι πιο οτιδήποτε. Το να φτιάξεις τη ζωή σου. Το να μπορείς να μάλλον αποκτήσεις κάποιους βασικούς τρόπους λειτουργίας, αυτό γίνεται μέρα με τη μέρα από τις εμπειρίες σου. Τέλος πάντων, και έτυχε που λέτε σε κάποια φάση να πέσω σε αυτή τη γνωστή μου, μετά από πόσα χρόνια κρατούσε παιδί, ρε παιδί μου και αυτά. Και πώς είχαμε, όταν το είχαμε συζητήσει αυτό το θέμα για το βιβλίο, γιατί της είχα πει για τον Κοέλο, είχα πει για τον Πολεμιστή του Φωτός, και μου είχε πει, ξέρεις κάτι, είναι πάρα πολύ, γιατί είχε σπουδάσει ανάλογα τι δουλεύει στον καθένα. Σε αυτό δεν θα πω, όχι το να κάνει διαλογισμό ή ό,τι δουλεύει στον καθένα. Εγώ πάντως η αλήθεια ήμουν πάντα αντίθετο στο διαλογισμό. Θεωρούσα ότι ο διαλογισμός δεν με βοήθησε και δεν έκανα και ποτέ και δεν θα κάνω μάλλον και ποτέ. Οπότε προσωπική μου άποψη, δεν χρειάζεται να το παίρνετε ως αυτολεξή, αλλά ναι. Προσωπικά δεν το έχω πολύ με αυτό το κομμάτι. Αλλά. Τέλος πάντων, στη συζήτηση σχετικά με αυτό, μου λέει υπάρχει ένα βιβλίο, γιατί συγκεκριμένα έχει σπουδάσει και βιβλιοθηκονομία, κάτι τέτοιο. Μου λέει υπάρχει κάτι που είναι πολύ πιο ωραίο, είναι κάτι πολύ πιο ωραίο, το οποίο είναι πιο ποιητικό. Χαλίλ Γκιμπράν, ο προφήτης. Ένα πάρα πολύ όμορφο βιβλίο. Είναι πολύ κοντά με τον Κοέλο, δηλαδή τυπικά θα μπορούσε να είναι το μικρός και ο μεγάλος αδερφός. Ο Χαλίλ Γκιμπράν το έχει πιο ποιητικά το όλο κομμάτι, είναι λίγο πιο... Τώρα εντάξει, δεν θα σας δείξω την ασκητική, η ασκητική έχουμε μιλήσει για αυτήν, δεν θα ξαναπιάσω την ασκητική του Καζαντζάκη, η οποία προσωπικά δεν με επηρέασε να αλλάξω, γιατί είδα ότι κουμπώνει πάρα πολύ στη λογική μου. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι με άλλαξε η ασκητική του Καζαντζάκη, αλλά μου δημιούργησε αρκετά έντονα συναισθήματα και είδα ότι πολλά πράγματα που περιγράφει ο Καζαντζάκη στην ασκητική, γιατί τώρα βλέποντας Χαλίλ Γκιμπράν φύγει και ο νους μου στην ασκητική του Καζαντζάκη, κούμπωσε πολύ καλά στον τρόπο που αντιμετωπίζω πολλά από τα πράγματα στη ζωή. Τέλος πάντων, και είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ ποιητικό, σας ξαναλέω, δεν μπορεί κάποιος να το πιάσει αυτό λεξί, αλλά είναι σε κάποια πράγματα, αν σας αρέσει η ποιήση, και αν σας αρέσει το λυρικό κομμάτι του όλου θέματος, είναι ένα πάρα πολύ όμορφο βιβλίο, ένα πάρα πολύ ζωντανό βιβλίο, το οποίο σε κάνει, ρε παιδί μου, να χαμογελάσεις. Χθες πόσταρα στο Instagram, ο Γκιμπράν είναι υπέροχος, είναι υπέροχος. Λοιπόν, χθες πόσταρα 2 σελίδες από το συγκεκριμένο στο Instagram, όσοι παρακολουθήσατε και είδατε, από αυτό ήτανε. Λοιπόν, και μιλάει για διάφορα πράγματα εδώ μέσα. Μιλάει για πολλά όμορφα πράγματα περί της ζωής. Μιλάει για τον έρωτα, μιλάει για τη διδασκαλία, μιλάει για το εμπόριο, μιλάει για διάφορα πράγματα της καθημερινής ζωής που θα μπορούσε κάποιος να αντιμετωπίσει σε μία πόλη. Γιατί κάπως έτσι είναι, έρχεται ο προφήτης και αρχίζουν και τον ρωτάνε οι άνθρωποι, πες μας και αυτό, πες μας και γι' αυτό, πες μας και γι' αυτό. Μ' άρεσε πάρα πολύ το κομμάτι περί έρωτα. Πάρα πολύ όμως, γιατί τυπικά σε βάζει στο mood να σκεφτείς περί λογικής και πάθους και πώς το ένα συμπληρώνει το άλλο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο και στο περί διδαχής, αλλά η αλήθεια είναι ότι
δεν τρελαίνουμε για όλα, αλλά έχει πάρα πολύ όμορφα κομμάτια και σας ξαναλέω, όποιος ασχολείται, του αρέσει η ποίηση, του αρέσει το λυρικό κομμάτι στη ζωή, ρε παιδί μου, γιατί καλώς κακώς όλοι έχουμε τέτοια mood, όλοι έχουμε τέτοιες εκφάνσεις, μπορείτε να το πιάσετε, είναι πολύ μικρό, βγαίνει μέσα σε μισή ώρα, είναι υπέροχο βιβλίο και είναι ένα από τα βιβλία τα οποία στρώνουν, ξέρετε, είναι αυτό το γλυκαίνουν το μέσα σου. Αυτό είναι το θέμα, ότι μερικά βιβλία δεν χρειάζεται να τα ακολουθείς για συμβουλές, δεν χρειάζεται να τα ακολουθείς για τίποτα. Αρκεί να γλυκαίνουν το μέσα σου, να γλυκαίνουν την ψυχή σου. Γιατί πολλές φορές, και η αλήθεια είναι ότι ανάλογα με τις συνθήκες που ζούμε, μέσα στον κόσμο που ζούμε, η ψυχή μας αγριεύει, φουρτουνιάζει. Γιατί τυπικά σαν τον αέρα είναι και αυτό με το νερό. Ξέρεις, ανάλογα με το τι αέρας φυσάει γύρω μας, αλλάζει και το κομμάτι της ψυχής μας. Οπότε, ξέρεις, μερικές φορές χρειάζονται κάποια πράγματα για να την καλμάρεις αυτή την ψυχή. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Λοιπόν, καλώς ήρθες. Λοιπόν, οπότε κάπως έτσι, σε αυτό το τομέα, τα συγκεκριμένα δύο βιβλία, ο Πολεμιστής του Φωτός και ο Χαλίλ Γκιμπράν με τον Προφήτη του, είναι από αυτά που γαλινεύουν την ψυχή, που εκεί που έχεις μια φουρτούνα και μπορεί να θεωρήσεις αβέβαια κάποια πράγματα ή να νιώσεις μια αναταραχή, μπορείς να ρίξεις μια ματιά και μέσα σου αυτό να εξομαλυνθεί. Γι' αυτό τα αγαπάω αυτά και γι' αυτό σας λέω ότι δεν σημαίνει ότι διαβάζοντας οτιδήποτε θα γίνεις καλύτερος ή θα λυθούν όλα τα προβλήματά σου, προφανώς και δεν μπορούν να λυθούν όλα τα προβλήματά μας στη ζωή και πάντα θα βγαίνουν περισσότερα. Αλλά ναι. Σε φάση αυτό, τα χρειαζόμαστε αυτά τα βιβλία. Πραγματικά τα χρειαζόμαστε, νομίζω. Λοιπόν, οπότε αν πέσουν στα χέρια σας και τα βρείτε, διαβάστε τα. Είναι πραγματικά πολύ όμορφα και μπορείς να τα διαβάζεις. Γι' αυτό μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι τόσο μικρά που απλά ανοίγεις μια σελίδα, ρε παιδί μου. 5 λεπτά. Φτιάχνει το μέσα σου, φτιάχνει η ψυχή σου, χαμογελάει η ύπαρξή σου. Και λες, ρε φιλέ, δεν είναι όλα τόσο χάλια. Εντάξει. Μπορεί να είναι και λίγο καλύτερα, ή μπορεί και όχι, και οτιδήποτε. Και πάμε παραπέρα. Λοιπόν, και το μόνο βιβλίο που θα μπορούσε και πάλι είναι, το έχω δει και ταινία, το οποίο είναι πολύ ωραία ταινία. Ταινία, η αλήθεια, μου άρεσε περισσότερο. Αλλά το μόνο βιβλίο που θα μπορούσε να πει κάποια πράγματα, και θα σας πω τι κράτησα εγώ από αυτό το βιβλίο, είναι πολύ κοντά στο θέμα της αυτογνωσίας. Μου το είχε προτείνει ο κολλητός μου. Ο κολλητός μου, Αποστόλης, πέρασε μια μεγάλη περίοδο της ζωής του διαβάζοντας τα δύο βιβλία. Εν τω μεταξύ, ίσως και από εκεί λίγο να είχα την. Να ήμουν λίγο πιο επιθετικός προς αυτά τα βιβλία. Γιατί θεωρούσα ότι δεν. Έβλεπα τουλάχιστον ότι δεν έκαναν και μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητα. Γιατί ξέρεις, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν ένα βιβλίο αυτογνωσίας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Νομίζω, προσωπική άποψη ξαναλέω, ότι πολλοί άνθρωποι παίρνοντας ένα βιβλίο αυτογνωσίας πιστεύουν ότι διαβάζοντάς το θα τους λύσει όλα τα προβλήματά στη ζωή τους. Θα τους κάνει να ξεπεράσουν τα πάντα. Και όταν διαβάζεις τέτοια βιβλία πιστεύοντας ότι θα στα λύσει όλα, γιατί ας μην κοροϊδευόμαστε, καλώς και κακώς εκεί πατάνε τα περισσότερα σύγχρονα βιβλία αυτογνωσίας. Πιστεύοντας ότι διαβάζοντας κάτι θα σου λύσει όλα τα πράγματα και τα προβλήματα στη ζωή και θα σου λύσει οτιδήποτε έχει στο κεφάλι σου, ξέρεις, έχεις προσδοκίες. Είναι όμορφα από τις εκδόσεις Ωκεανίδα του Γκιμπράν. Δεν έχω διαβάσει άλλα. Θέλω να διαβάσω και τα υπόλοιπα του Γκιμπράν. Είναι το μόνο του Γκιμπράν και το λέω με ντροπή ότι είναι το μόνο που έχω διαβάσει. Θέλω να διαβάσω και τα υπόλοιπα και ελπιστώ να το διαβάσω. Λοιπόν, γιατί μου αρέσει ο τρόπος γραφής του. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αυτό που διάβασα από εκεί μέσα είναι πάρα πολύ όμορφος. Πάντως, η εκδόση Ωκεανίδα κάνουν ωραίες εκδόσεις. Πάντως, γενικά έχω δει πολλά βιβλία τους από άλλα τέτοια και είναι πολύ όμορφες εκδόσεις. Ξέρετε, είναι σε φάση ότι αυτό με τα βιβλία αυτογνωσίας που σας έλεγα, ότι αυτό το πρόβλημα είναι πάρα πολλοί άνθρωποι τα πιάνουν θεωρώντας ότι θα το διαβάσω και θα σωθώ. Και κάπως έτσι δυστυχώς όλα αυτά αποτυγχάνουν, γιατί δεν μπορείς να διαβάσεις ένα βιβλίο για να σωθείς. Το βιβλίο θα το διαβάσεις για να καταλάβεις τι γίνεται μέσα σου και να αν μπορέσεις να δώσεις κάποιες εξηγήσεις σε κάποια πράγματα και να δεις μια άλλη διαφορετική αντίληψη, μια άλλη οπτική γωνία. Γιατί κάθε βιβλίο, κάθε συγγραφέας, κάθε σελίδα σου βγάζει τον εαυτό του συγγραφέα προς τα έξω. Υπάρχουν πολλοί που απλά αντιγράφουν φράσεις ξέμπαρκες και φτιάχνουν ένα βιβλίο. Υπάρχουν πολλοί όμως που δημιουργούν. Υπάρχουν πάρα πολλοί που δημιουργούν και δημιουργούν δικούς τους κόσμους, δικές τους οπτικές γωνίες, οι οποίες συμπληρώνουν το μέσα μας.
Αυτό είναι το θέμα, ότι πολλές φορές μόνο να συμπληρώσεις το μέσα σου μπορείς με κάτι άλλο για να μπορέσεις να έχεις την πρωτοτυπία του εαυτού σου και να είσαι αυθεντικός άνθρωπος. Δεν μπορείς να ακολουθείς μονοπάτια και λύσεις και πεπατημένες. Σίγουρα θα πάρεις διάφορα όμορφα κομμάτια τα οποία θα τα ενσωματώσεις αυτό που είσαι και θα μπορέσεις να πας ένα βήμα παραπέρα. Για να μην χάσεις και την πρωτοτυπία σου και την αυθεντικότητά σου και να διαμορφώσεις εσύ το χαρακτήρα σου. Αυτό, για μένα τουλάχιστον, αυτό είναι το ζητούμενο, το να μπορείς να φτιάξεις εσύ το χαρακτήρα σου χωρίς να γίνεσαι απλό αντίγραφο του τι βλέπεις και του τι διαβάζεις ή του τι αντιλαμβάνεσαι. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Προσωπική μου άποψη, αυτή την αντίληψη έχω σε πολλά πράγματα. Απλά παίρνεις αυτά που θα σε βοηθήσουν να σταθείς. Είναι σαν τα σκαλοπάτια. Για να φτάσεις εκεί που θες, κάπου πρέπει να πατήσεις. Το θέμα είναι ότι πρέπει να μάθεις να πατάς, αλλά να περνάς από το ένα σκαλοπάτι καλησπέρα. Να μάθεις να πατάς από το ένα σκαλοπάτι στο επόμενο. Ω, ευχαριστώ πάρα πολύ για το donate. Ευχαριστώ πάρα πολύ, το εκτιμώ. Εν τω μεταξύ μου αρέσει όταν πετάγεται το ποντικάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά αυτά είναι τα βιβλία. Όλα αυτά είναι σκαλοπάτια. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν το κακό. Το κάνουν και το κάνουμε. Ότι ξέρεις κάτι, διαβάζεις κάτι και κάθεσαι στο σκαλοπάτι αυτό. Δεν το χρησιμοποιείς για να περάσεις στο επόμενο σκαλοπάτι, στο επόμενο σκαλοπάτι, που θα σε φέρει ένα βήμα κοντύτερα στον δικό σου εαυτό, ρε παιδί μου. Σας ξαναλέω, μπορεί να είναι χαζός ο τρόπος που αντιλαμβάνουμε τα πράγματα. Πολύ πιθανόν. Αλλά ευχαριστώ για το follow. Λοιπόν, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε, από όλα αυτά τα βιβλία, αυτό είναι σκαλοπάτια. Είναι σκαλοπάτια και κάγκελα τα οποία μας βοηθάνε να στηριζόμαστε για να προχωρήσουμε. Μέσα στο δικό μου κεφάλι πάντα. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό κάνουμε. Εγώ σας αναλύω το δικό μου κεφάλι, σας αναλύω τις δικές μου σκέψεις και προσπαθούμε να συζητήσουμε πάνω σε αυτό. Αν κάπως παρόμοια ή παραπλήσια νιώθετε κι εσείς ή κάπου σας βγαίνει ή οτιδήποτε. Λοιπόν, τέλος πάντων, σε ένα παρόμοιο μοτίβο και θα σας πω τι κράτησα από το συγκεκριμένο βιβλίο. Ο κολλητός μου Απόστολος τότε, μιλάμε για 2013, επειδή ήταν μια πολύ έντονη και δύσκολη χρονιά τότε, μου πρότεινε ένα βιβλίο. Και μου λέει, είναι γαμάτο, μου άλλαξε τη ζωή, μα μου, σου, του, που, του. Λέω, ποιο είναι. Εν τω μεταξύ, παίζει να μου το έκανε και δώρο. Δεν θυμάμαι αν το αγόρασα, αλλά παίζει να μου το έκανε και δώρο. Είναι ο δρόμος του ειρηνικού πολεμιστή. Είναι αυτό εδώ το πράγμα. Λέει το βιβλίο που θα αλλάξει τη ζωή σας. Dan Milan, μαμού, ναι. Θα σας πω. Έχει γίνει ταινία. Είναι υπέροχη ταινία. Παίζει αυτός που έπαιξε το Spider-Man στην προηγούμενη ταινία. Του Spider-Man τέλος πάντων. Μπείτε, δείτε την. Η ταινία είναι υπέροχη. Είναι πάρα πολύ όμορφη ταινία. Αξίζει περισσότερο από το βιβλίο. Για μένα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Λέει μια αληθινή ιστορία. Το πρόβλημα είναι ότι όταν ξεκινάει μια αληθινή ιστορία και πηγαίνοντας προς το τέλος, καταλαβαίνεις ότι δεν ήταν και πολύ αληθινή ιστορία. Δηλαδή, το τέλος με ξενέρωσε τόσο πολύ. Ευχαριστώ για το follow, Σαπού.gr. Λοιπόν, το τέλος με ξενέρωσε πάρα πολύ. Το τέλος δεν μ' άρεσε πάρα πολύ. Αλλά θα σας πω τι κράτησα από αυτό το πράγμα και πώς. Τι ήταν αυτό που μ' άλλαξε. Με βοήθησε να εστιάσω λίγο καλύτερα. Ένα από τα έντονα πράγματα που διαπραγματεύεται αυτό το βιβλίο είναι το να απολαμβάνεις το τώρα. Ξέρεις, πολλές φορές παρασυρώμαστε από το παρελθόν, παρασυρώμαστε από το μέλλον, παρασυρώμαστε από πολλά πράγματα. Παρασυρώμαστε από ανησυχίες. Δυστυχώς ή ευτυχώς είμαστε πλάσματα τα οποία έχουν ανησυχίες, ανησυχούμε από μόνοι μας, ανησυχούμε εξαιτίας άλλων ανθρώπων, ανησυχούμε εξαιτίας της αβεβαιότητας, ανησυχούμε από πολλά πράγματα, από πάρα πολλές παράγοντες και επηρεαζόμαστε από πάρα πολλά πράγματα. Ξέρεις, πολλές φορές χάνουμε το τώρα, χάνουμε την εστίαση. Ένα από τα πράγματα που μου άρεσε και σας ξαναλέω είναι το μόνο πράγμα που συγκράτησε από αυτό το βιβλίο είναι το εξής. Είναι το να τον εστιάζεις το τώρα, το να παίρνεις μια βαθιά ανάσα. Ξέρεις, πολλές φορές, όσο χάλια και να είναι τα πράγματα ή όσο καλά και να είναι τα πράγματα, χρειάζεται απλά να ηρεμήσεις λίγο τον εαυτό σου και να ρίξεις το ρυθμό μέσα σου.
Δηλαδή, καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, χρειάζεται μόνο απλά να ρίξεις λίγο το ρυθμό μέσα σου. Είτε αυτό είναι η ανάσα σου, είτε αυτό είναι η ψυχή σου να την κατεβάσεις λίγο προς τα κάτω. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλημέρα, καλησπέρα, καλημέρα να είναι και καλησπέρα να είναι. Λοιπόν, και τα δυο δικά μας είναι, δικά μας παιδιά που λέει και η μάνα μου. Λοιπόν, και ξέρεις, θα σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που πάντα οπότε το... όταν σκέφτομαι αυτό το πράγμα, μου έρχεται η εικόνα αυτή. Υπάρχει μια συγκεκριμένη εικόνα μέσα στο κεφάλι μου όταν πρόκειται για το slow. Έχετε παρατηρήσει ποτέ τον τρόπο με τον οποίο γράφετε? Έχετε παρατηρήσει ποτέ πώς είναι την ώρα που θα πιάσετε το μολύβι, το στυλό και θα πείτε να γράψετε κάτι, ένα σημείωμα στον αγαπημένο σας, ένα σημείωμα ακόμα και για τα ψώνια σας, να γράψετε το ημερολόγιο σας, να γράψετε ένα ποίημα λόγω έμπνευσης? Έχετε παρατηρήσει ποτέ τον τρόπο με τον οποίο, για παράδειγμα, λειτουργεί το μολύβι στο χέρι σας και πώς χιλιοστό αφήνει το μελάνι του πάνω στο χαρτί? Ναι, αυτή η εικόνα, αυτή η ηρεμία του να γράφεις και καθώς κινείσαι, η κίνησή σου να δημιουργεί κάτι. Είναι αυτή η ηρεμία, είναι αυτό το πράγμα. Είναι, αν μπορούσα να το κάνω εικόνα, θα το έκανα κάπως έτσι. Νομίζω ότι είναι αρκετά ωραίο πράγμα να μπορείς. Δεν το κάνω πάντα. Ποιος το κάνει πάντα, αλλά είναι μερικές φορές χρειάζεται, ξέρεις, όταν τα πράγματα είναι ταραγμένα, απλά να πάρεις μια ανάσα, να πάρεις μια ανάσα και να το ρίξεις, να ρίξεις τους ρυθμούς. Δεν είναι κακό. Βοηθάς να έτσι απολαμβάνεις λίγο περισσότερο. Απολαμβάνεις λίγο περισσότερο τη στιγμή, απολαμβάνεις λίγο περισσότερο το τώρα. Και καλώς ή κακώς, ζώντας το τώρα, ζώντας τις στιγμές του τώρα, όλοι μας άνθρωποι που κάνουμε σχέδια, μας ανησυχεί το μέλλον, ξαναλέω, αλλά ζώντας στο τώρα, δημιουργείς ένα καλύτερο μέλλον. Αυτό είναι το ωραίο, αυτό είναι το καλό, ότι φτιάχνοντας το τώρα, φτιάχνοντας το σήμερα, το κάθε στιγμή, τυπικά δημιουργείς ένα καλό μέλλον. Γιατί σας το έχω ξαναπεί καλή φορά, τι είναι το μέλλον? Παρελθόν. Κάθε φορά που χτυπάω τα δάχτυλά μου, έχει τελειώσει ένα δευτερόλεπτο. Μισό δευτερόλεπτο. Δηλαδή, 10 δευτερόλεπτα πίσω, 10 χτυπήματα δάχτυλων πίσω και ήμασταν στο παρελθόν. Τέλειωσε. Αυτό είναι. Και παρόν. Κάθε δευτερόλεπτο είναι και ένα καινούριο παρόν. Και πάμε προς τα μπροστά. Το έχω πει, το λέω και το λέω, αλλά η φράση και. Και θα το λέω. Και θα το λέω για πολλά χρόνια ακόμη. Η φράση που σας έχω και που λέω στη ζωή μου είναι ότι ο χρόνος πάει μόνο προς τα μπροστά. Οπότε, δημιουργώντας ένα καλό παρόν, ζώντας ένα καλό παρόν, δημιουργείς και ένα καλό μέλλον. Με ό,τι ανησυχία κι αν είναι αυτή. Όσο και να σε βαραίνει το άγχος, ξέρω ότι δεν μπορούμε να αποφύγουμε πολλά πράγματα. Η ανησυχία. Και εδώ θα κάνω ένα πολύ ωραίο smooth, αφήνοντας αυτά τα τρία βιβλία και θα περάσω στο νόημα, στο πραγματικό νόημα της σημερινής εκπομπής. Γιατί όλα αυτά δείτε το σαν ένα μικρό πώς θα πας να φας και πριν να φας σου βγάζουν τα ορεκτικά και θα πιεις το ποτάκι σου μέχρι να έρθει το φαγητό. Γιατί το πραγματικό σημερινό φαγητό δεν είναι αυτά. Λοιπόν, λέει η Ξένια, πιστεύω ότι καλό είναι οι άνθρωποι να μάθουμε να ακούμε και όχι μόνο να μιλάμε. Βλέπεις γύρω σου ανθρώπους που αν δουν κάποιον να είναι ήρεμος εσωτερικά είναι σαν να τους ενοχλεί. Πολύ θόρυβος. Να σου πω, η αλήθεια είναι δεν ξέρω αν είναι σαν να τους ενοχλεί. Αυτό δεν το ξέρω, γιατί νομίζω ότι. Αν είσαι ήρεμος άνθρωπος, αν είσαι εσωτερικά ήρεμος άνθρωπος, μπορούν και οι άλλοι να ηρεμήσουν γύρω σου. Δεν ξέρω αν είναι λανθασμένη, μπορεί να είναι λανθασμένη η αντίληψή μου αυτή, αλλά μέσα είναι από τα πράγματα που θα ήθελα να πετύχω. Να είμαι εσωτερικά ήρεμος, ώστε να μπορούν και άλλοι οι άνθρωποι. Και δεν εννοώ, όταν εννοώ ηρεμία, δεν εννοώ ηρεμία, αδράνεια, γιατί πολλοί μπερδεύουμε την ηρεμία. Την εσωτερική ηρεμία με την αδράνεια. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Άλλο να είσαι αδρανής και απαθής και να μην συγκαίγεται καρφί για τίποτα, και άλλο να είσαι ήρεμος. Γιατί άμα είσαι ήρεμος, είσαι και πιο στοχευμένος σε κάποιες δράσεις σου. Οπότε ο σκοπός είναι, για μένα προσωπικά, το αν αποκτήσεις μια αλφα εσωτερική ηρεμία, νομίζω ότι και οι άλλοι μπορούν να ηρεμήσουν μαζί σου. Και είναι πολύ ωραίο πράγμα. Είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Είναι ζητούμενο για μένα. Λοιπόν, θόρυβος υπάρχει και θόρυβος θα υπάρχει και πάντα θα υπάρχει. Και πολλές φορές, όσο ήρεμος και να θες να είσαι, μπορεί να δημιουργήσεις και εσύ το θόρυβο. Τίποτα καλύτερο από να γράφεις τις σκέψεις σου και τα συναισθήματά σου σε δύσκολες στιγμές. Τα καλμάρεις και μετά λες, ναι, ρε ζωή, δώσε κι άλλο. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Γιατί το γράψιμο, και το ξέρουμε πολύ καλά αυτό το πράγμα, ειδικά όταν είσαι συναισθηματικός συγγραφέας, όταν γράφεις, ρε παιδί μου, ή εκτονώνεις το μέσα σου, ξέρεις, αφήνεις στο χαρτί την ψυχή σου. Αφήνεις, ας πούμε, εγώ για παράδειγμα.
όταν έγραφα, γιατί γράφω κατά καιρούς, αλλά γράφω για μένα. Γράφω. Εγώ είμαι από τα άτομα που γράφουν τα αρνητικά μου συναισθήματα. Δηλαδή σε φάση όταν φορτώνω μέσα μου, όταν έχω πολύ πράγμα και μαυρίλα, απλά κάθομαι και στο χαρτί μαζί με το μελάνι φεύγει και η μαυρίλα. Και στο τέλος είναι ακριβώς αυτό που λέει και η Ελένη. Ναι, ρε, ζωή έδωσε κι άλλο. Η ζωή είναι όμορφη, η ζωή είναι ωραία. Οπότε σε φάση αυτό. Είναι ένας πολύ όμορφος τρόπος να καλμάρεις μέσα σου και να απολαμβάνεις και τη στιγμή που το κάνεις. Τυπικά, αν το καλοσκεφτείτε, δημιουργείς μέσα από αρνητικά συναισθήματα ή έντονα συναισθήματα, δεν χρειάζεται να είναι αρνητικά τα συναισθήματα. Οπότε προσφέρεις δημιουργία. Τυπικά είναι ένα είδος γένας, γιατί άμα το καλοσκεφτείς και η γένα έρχεται ένας άνθρωπος στον κόσμο. Το μεταξύ νομίζω ότι όντως κάπως έτσι θα μπορούσα να το πω, ότι έρχεται ένας άνθρωπος στον κόσμο και η μητέρα την ώρα που φέρνει τον άνθρωπο στον κόσμο αυτό και τον νέον άνθρωπο στον κόσμο είναι μέσα στον πόνο, πονάει, οδύρεται. Αλλά στο τέλος όταν η μητέρα παίρνει το παιδί στην αγκαλιά της, τότε μέσα της χαμογελάει όλο το τέτοιο. Αυτός ο πόνος έχει φύγει πλέον, έχει βγει από μέσα της. Οπότε κάπως έτσι είναι και αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω αν το θέτω σωστά, αλλά μερικές φορές. Γιατί τυπικά η δημιουργία είναι σαν μια γένα. Η δημιουργία είναι μια γένα συναισθημάτων, είναι μια γένα ιδεών, μια δημιουργία πραγμάτων. Γεννάς ιδέες, γεννάς καταστάσεις, γεννάς χαρακτηριστικά, συμπεριφορές. Φέρνεις κόσμους μέσα από το δικό σου κόσμο. Τέλος πάντων, ναι. Και σε βοηθάει πάντα να πας ένα βήμα παραπέρα. Τέλος πάντων, οπότε σας ξαναλέω, από αυτό ήταν το πράγμα, το μόνο που πήρα, που κράτησα. Είναι μια πολύ ωραία ιστορία στην ουσία. Δεν στο λέει είναι αυτό, αυτό και αυτό. Γιατί, ξέρετε, σας ξαναλέω, ένα από τα πράγματα που αντιπαθώ πάρα πολύ είναι τα κουτάκια, τα checklist. Ξύπνα το πρωί, 5 ώρα το πρωί. Κάνε κρύο μπάνιο, check. Σε ευχαριστώ. Κάπως έτσι το έχω στο κεφάλι μου. Λοιπόν, κάνε ένα κρύο μπάνιο, φάε πρωινό με 35 θερμίδες ή οτιδήποτε. Μην πιεις καφέ, πιες νερό, πιες 2 λίτρα νερό ή οτιδήποτε. Όχι ότι καλό είναι το νερό, πρέπει να πίνετε. Έχω αρχίσει και εγώ και πίνω παραπάνω. Αλλά να πίνετε είναι καλό, είναι υδατόν. Δεν βλέπετε πως λάμπω, πως γυαλίσω, το νερό φταίει. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα. Αλλά ναι, είναι καλό να υδατώνεσαι. Δεν μου αρέσουν τα checklist. Κοιμήσου πριν από τις 10 η ώρα. Ναι, μεν μπορεί να βοηθάει, αλλά δεν είναι πάντα εφαρμόσιμο. Τρέξε 35 χιλιόμετρα ή οτιδήποτε. Τέλος πάντων, αυτό το καλό είναι ότι δεν είναι checklist. Είναι μια ωραία ιστορία. Και είναι ωραίο. Ξέρετε, ίσως γι' αυτό και γι' αυτό μου αρέσουν οι ωραίες ιστορίες. Γιατί πάντα από μια ωραία ιστορία, όσο μικρή και να είναι, όσο μεγάλη και να είναι, πάντα θα μείνει κάτι. Οι ιστορίες ήταν πάντα ο εύκολος τρόπος να. Ήταν ο εύκολος τρόπος να αφήσεις κάτι. Να αφήσεις κάτι σε άτομα που δεν χρειάζονται υψηλή νόηση για να το συλλάβουν. Είναι καθαρά θέμα αντιπώσεων, θέμα του πώς το εκλαμβάνει ο καθένας. Και η ιστορία που μου άφησε αυτό είναι ότι, ξέρεις κάτι, slow, ρίξ' το. Ρίξ' το και δεν θα χάσεις. Και πάμε τώρα στο πραγματικό ψωμί. Σε αυτό το οποίο δεν θα ντραπώ να πω, ότι είναι. Θα σας πω για το ένα, θα σας πω και για το άλλο. Θα διάβασα μεγάλος. Καλές συνήθειες ναι, με αιμονή τύπου λίστες όχι. Ακριβώς αυτό, αυτό, όχι λίστες. Να έχεις καλές συνήθειες, αλλά να τις ενσωματώσεις στην καθημερινότητά σου αυτές τις καλές συνήθειες. Να είναι κομμάτι σου, όχι ότι πρέπει σαν και καλά να το κάνεις, γιατί όταν το κάνεις αγκαρία κάτι, το κάνεις γιατί πρέπει, αυτό το πρέπει. Στο τέλος δεν δουλεύει, ποτέ δεν δουλεύουν τα πρέπει. Καλησπέρα. Λοιπόν. Και πάμε τώρα στα δύο βιβλία, τα οποία τα αγαπάω όσο τίποτα. Και τα αγαπάω όσο τίποτα θα σας πω γιατί. Δεν ξέρω αν με επηρεάσαν τόσο. Το ένα με έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Το ένα από τα δύο με έχει επηρεάσει περισσότερο από το άλλο. Γιατί? Γιατί όταν διάβασα το ένα, και θα σας πω με τη σειρά που τα διάβασα και με τη σειρά που συνιστώ να τα διαβάσετε. Αν τα διαβάσει κάποιος. Νομίζω ότι είναι τα βιβλία που τρομάζουν πάρα πολύ κόσμο, τρομάζουν άπειρο κόσμο, αλλά είναι δύο βιβλία, είναι δύο σχολές οι οποίες ήταν ενάντιες. Και μιλάμε για φιλοσοφία, για αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Είναι δύο σχολές οι οποίες ήταν η μία απέναντι στην άλλη. Αλλά σε μένα αυτές οι δύο σχολές δουλεύουν απόλυτα μαζί. Δηλαδή, αν αυτές οι δύο σχολές ενωθούν και τις κάνεις κτήμα σου, τότε νομίζω ότι δουλεύει τόσο όμορφα μέσα σου. Δεν μπορείς να διαλέξεις ούτε τη μία ούτε την άλλη. Τις χρειάζεσαι και τις δύο αυτές τις σχολές να τις ξέρεις. Και πραγματικά τις χρειάζεσαι και τις δύο. Για μένα
Τώρα εντάξει, έχω αρχίσει και χαίρομαι. Καλά είμαι, πώς είστε? Λοιπόν, εδώ μιλάμε για βιβλία σχετικά με τον εαυτό μας. Λοιπόν, και για τον εαυτό μας και για τα πράγματα, τα πώς τα αντιμετωπίζουμε. Λοιπόν, δύο σχολές που πρέπει να κάνεις κομμάτι σου για μένα, για να πατήσεις και να μπορέσεις να προχωρήσεις, είναι η στοική και η επικούρη. Και τα καλύτερα πρώτα βήματα για να μπορέσεις να προχωρήσεις είναι αυτά εδώ, ο Επίκουρος και ο Μάρκος Αυρίλιον, τα εσύ αυτών. Θα σας πω και για το ένα, θα σας πω και για το άλλο. Γιατί αυτό δεν περίμενα ότι θα το λάτρευα και το έχω λατρέψει και ένα κλικ παραπάνω, όχι μόνο γιατί ισορρόπησε κάποια πράγματα μέσα μου, γιατί αυτό το πράγμα ισορρόπησε κάποια πράγματα μέσα μου, λοιπόν, αλλά το αγάπησα ένα βήμα παραπέρα, γιατί μιλάει και για φυσικά πράγματα, μιλάει και για φυσική και θα σας πω, θα σας μιλήσω, αλλά ας τα πάρουμε τη σειρά. Αυτό εδώ, μπορεί να φανεί εγωιστικό σε κάποιους, αλλά πολλά από αυτά που έλεγε και λέει, γράφει ο Μάρκος Αυρέλιος, θυμάμαι όταν τα διάβαζα, γιατί τα διάβασα σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, και τα δύο, τα διάβασα σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής μου. Μια πάρα πολύ έντονη περίοδο της ζωής μου, στην οποία είχα παραιτηθεί από πολλά πράγματα. Μια περίοδο της ζωής μου η οποία ήταν πολύ σκληρή για μένα. Απλά η καθημερινότητά μου εκείνη την περίοδο ήταν χάλια. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Και υπήρχαν πολλά πράγματα τα οποία με παραξένευαν στον εαυτό μου, στη ζωή μου, σε πολλά τέτοια. Λοιπόν, αυτό εδώ με ισορρόπησε. Αυτό εδώ το διάβαζα και θυμάμαι και έλεγα, αυτά που λέει ο Μάρκος Αυρέλιος είναι η αντίληψή μου για κάποια πράγματα. Και είχα εντυπωσιαστεί. Αυτό με εντυπωσίασε περισσότερο, γιατί πολλά, όχι όλα, γιατί κάποια δεν τα είχα σκεφτεί καν, αλλά πολλά από αυτά που είχε πει και θα σας τα συζητήσω μετά για τον Μάρκο Αυρέλιο, είναι πράγματα τα οποία τα είχα ως τρόπο ζωής. Και δεν το είχα συνειδητοποιήσει ποτέ. Γιατί μερικές φορές δεν χρειάζεται μόνο το να έχεις ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής, μια συγκεκριμένη στάση ζωής. Γιατί η στάση ζωής αποκτιέται. Η στάση ζωής εφαρμόζεται κάθε μέρα. Το θέμα ποιο είναι? Μπορεί να έχεις μια συγκεκριμένη στάση ζωής απέναντι στα πράγματα, στη ζωή, στον εαυτό σου, στους ανθρώπους, σε οτιδήποτε, αλλά να το κάνεις αισθηκτοδός. Να το κάνεις γιατί έτσι έχεις χτίσει τη ζωή σου χωρίς να το καταλάβεις ασυνείδητα. Τι εννοώ ασυνείδητα? Οι επιρροές σου, οι εντυπώσεις σου, τα πάντα όλα. Το ένα είναι, όπου ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow, είναι Επίκουρος, κείμενα, πηγές επικούριας φιλοσοφίας και της τέχνης του Ζιν, είναι κομμάτια, αποσπάσματα του Επίκουρου, και τα εισε αυτών του Μάρκου Αυρίλιου. Λοιπόν, απλά μπορεί να έχεις ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής ως άνθρωπος. Όλοι έχουμε ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Και στη ζωή μας, στη συμπεριφορά μας με τους ανθρώπους, μας βγαίνει πάρα πολύ έντονο αυτό το πράγμα. Μας βγαίνει ότι στην καθημερινότητά μας. Είναι ωραίο, είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα να συνειδητοποιήσεις ότι ο τρόπος ζωής σου, ξέρεις κάτι, έχει κάποια και είναι κοινός και από το παρελθόν, ρε παιδί μου, και να βρίσκεις κοινά σημεία. Είναι πολύ ωραίο το συνέστημα, δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει κι εσείς, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο το συνέστημα να βρίσκεις κοινά σημεία. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω αν είναι ματαιοδοξία, μπορεί να είναι ματαιοδοξία ή όχι, αλλά είναι πολύ πιο όμορφο το να ξέρεις, να καταλαβαίνεις το τι είδους άνθρωπος είσαι. Και νομίζω ότι σιγά σιγά αυτό είναι το ζητούμενο, ότι μέρα με τη μέρα, όχι μόνο να μαθαίνεις τον εαυτό σου, να τον δαμάζεις, γιατί τυπικά όσο και τέτοιο, ο εαυτός σου καλό είναι να δαμάζεται, και είναι σαν, είναι σαν ένα μάρμαρο, ρε παιδί μου, πες ότι παίρνεις ένα μάρμαρο, ωραίο είναι το μάρμαρο, ένα κομμάτι πάρα πολύ όμορφης πέτρας, αλλά εσύ είσαι ο γλύπτης του εαυτού σου. Και οι επιρροές από δίπλα, σίγουρα, όπως ο αέρας, το νερό, η βροχή, τα στοιχεία της φύσης επηρεάζουν ένα κομμάτι μαρμάρου στο περιβάλλον. Μπορεί να το δώσουν ένα όμορφο σχήμα, αλλά αν το καλοσκεφτείτε, θα μπορούσε, αυτός είναι ένας καλός παραλληλισμός, θα του δώσουν ένα αφηρημένο σχήμα. Αυτό που θα δώσει τη λεπτομέρεια, αυτό που θα κάνει το κομμάτι, ξέρεις, το σχήμα στο περίπου που στο μυαλό σου φέρνεις, είσαι εσύ ο ίδιος. Γιατί αν είσαι εσύ αυτή η πέτρα, αν είσαι εσύ αυτό το μάρμαρο, είναι αυτό το ραφινάρισμα, είναι οι λεπτομέρειες, είναι οι γραμμές, είναι η μορφή που έχει διαμορφωθεί, γιατί τυπικά θα μπορούσαμε να είμαστε αυτό. Μορφές που επηρεάζονται από τη ζωή μας, μορφές που επηρεάζονται από φίλους, συγγενείς, καταστάσεις, κοινωνικές συνθήκες, πολιτικές συνθήκες, χίλια δυο πράγματα μπορούν να μας επηρεάσουν. Ακόμη κι άμα ο παγωτατζής της γειτονιάς έφερε παγωτό ή όχι, σήμερα μπορεί να μας επηρεάσει και να μας χαλάσει αυτό που είμαστε, να μας φτιάξει αυτό που είμαστε σήμερα. Πολλά πράγματα μπορεί να μας επηρεάσουν. Αλλά τεχνικά μπορείς να πεις ότι υπάρχουν δύο μέρη. Είναι τα μέρη που επηρεάζεσαι από το περιβάλλον και είναι αυτό που κάνεις εσύ συνειδητά.
είναι αυτό που κάνεις εσύ μόνος στον εαυτό σου. Γιατί το τελικό σχήμα εμείς το δίνουμε στον εαυτό μας. Καλός ή κακός. Και ναι, μεν είναι ωραίο το αφηρημένο, είναι ωραίο αυτό το γύρω-γύρω-γύρω-γύρω. Μορφές. Όταν λες μορφές, ναι, θα μπορούσα να πω άτομα. Επηρεαζόμαστε από άτομα και καταστάσεις. Οι γονείς μας μας επηρέασαν, ο τρόπος που μας συμπεριφέρονταν, ο τρόπος που ζούσαν και αντιλαμβανόμασταν. Γιατί οι πρώτοι άνθρωποι που ήρθαμε σε επαφή ήταν οι γονείς μας. Ο τρόπος στο σπίτι μας. Δηλαδή, η απαρχή κάθε ανθρώπου είναι το σπίτι του, το πώς μεγάλωσε. Έπειτα, η πρώτη μας επαφή με ανθρώπους ήταν στο νηπιαγωγείο, στον παιδικό σταθμό. Εκεί ήρθαμε σε επαφή και με άλλα παιδιά. Μεγαλώνοντας στο δημοτικό, το μυαλό μας ήρθε σε επαφή με πιο δασκάλους οι οποίοι μας οδήγησαν. Πήγαμε γυμνάσιο, κάναμε παρέες, βγήκαμε σε μαγαζιά, διασκεδάσαμε, γλεντήσαμε, γνωρίσαμε και άλλα άτομα. Πήγαμε φοιτητές, ξεκολλήσαμε κάποια από τα δικά μας μέρη που ήταν λίγο πιο τέτοιο, ήρθαμε σε επαφή με άλλα, διαβάσαμε, ακούσαμε μουσικές. Όλα αυτά σε επηρεάζουν, όλα αυτά σε φτιάχνουν σιγά σιγά μέρος, κομμάτι, 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 κομμάτι. Και είναι τόσες πολλές μεταβολές. Αλλά στο τέλος ξαναλέω, αυτός που θα δώσει το σχήμα είμαστε εμείς οι ίδιοι. Γιατί καλός ή κακός είναι και θέμα μόλις αντιληφθείς. Γιατί πολλά από αυτά τα πράγματα τα κάνεις χωρίς να το καταλαβαίνεις. Πολλά από αυτά τα πράγματα, μέχρι μια ηλικία. Κάνεις πολλά πράγματα χωρίς να τα. Και μπορεί να είναι καλά, να είσαι τυχερός άνθρωπος και αυτά που κάνεις να είναι καλά. Να είναι αυτά που σε. Αλλά μπορεί να είναι και πράγματα τα οποία ποτέ δεν το καταλαβαίνεις, γιατί είναι ασυναίσθητα, γιατί είναι οι συνθήκες, είναι οι άνθρωποι, είναι οτιδήποτε. Δεν μπορεί να κατηγορείς κανένας τίποτα. Ναι, σχήμα. Και όταν λέμε σχήμα, είναι ο εαυτός μας. Ναι, σε αυτό. Λοιπόν, ακριβώς. Γιατί υπάρχει το αφηρημένο, το γενικό το σχήμα που έχει μια μορφή. Και υπάρχει και το συγκεκριμένο. Γιατί μπορείς να δεις μια πέτρα και να σου θυμίζει έναν άνθρωπο, και μπορείς να δεις αυτήν την ίδια πέτρα, άμα κάτσει ένας γλύπτης και ακολουθήσει τις γραμμές που έχει πάρει η φύση που έχει φτιάξει πάνω σε μια πέτρα, να δώσει τη μορφή ενός αγάλματος και να δεις ότι ξέρεις κάτι, αυτό είναι ένας άνθρωπος με 250 εκατομμύρια λεπτομέρειες. Τέλος πάντων, οπότε νομίζω ότι αυτή είναι η πραγματική γνώση του εαυτού μας. Σιγά σιγά, μέρα με τη μέρα, να καταλαβαίνεις. Και ξαναλέω, είναι κάτι το οποίο δεν σταματάει ποτέ. Γιατί σήμερα μπορεί να πιστεύουμε ότι ο εαυτός μας είναι αυτό, αλλά αύριο να έρθουμε με μια άλλη κατάσταση, με μια άλλη εμπειρία αντιμέτωπη και να πεις «Okay, είχα λάθος αντίληψη για τον εαυτό μου». Αυτό έχει γίνει πολλές φορές στη ζωή μου. Έχει και το κακό με μένα, καλό, μπορεί να είναι και καλό, μπορεί να είναι και κακό, είναι αυτό που είναι πάντως, ότι είμαι πολύ σταθερός σε πολλά πράγματα και όταν έρχεται η στιγμή που αντιμετωπίζω μια κατάσταση στην οποία δεν είμαι συνηθισμένος, η πρώτη μου αντίδραση είναι να ξαφνιάζομαι. Πάντα ξαφνιάζομαι. Όταν έρχομαι σε επαφή με πράγματα τα οποία δεν έχω συνηθίσει, γιατί όταν ένας άνθρωπος βγει από τη συνήθειά του ή από αυτό που ξέρει μέχρι τώρα, λες, όπα, τι έγινε, είναι αυτό το σάστισμα. Αλλά το επόμενο κομμάτι του να ξέρεις τον εαυτό σου είναι πώς θα διαχειριστείς αυτό το σάστισμα. Γιατί υπάρχει το σάστισμα το οποίο μένει σαστισμένο και υπάρχει αυτό που το αφομοιώνει. Και ξέροντα. Βασικά αυτό είναι το ζητούμενο για μένα. Το να μπορώ και κάποια μέρα ελπίζω να το πετύχω. Το να μπορώ μέσα σε τέτοιες αλλαγές, μέσα σε τέτοιες μεταβολές να ακολουθήσω το σάστισμα αυτό και να μπορέσω να τα εγκληματιστώ και να το μάθω και να το κάνω κομμάτι μου. Όλοι μπορούν να αποκτήσουν γνώση του εαυτού μας. Λέγεται εμπειρία, λέγεται πολλά πράγματα. Αυτογνωσία. Και πραγματική αυτογνωσία. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, ας μιλήσουμε τώρα για τον Επίκουρο. Είναι το πρώτο πράγμα. Επίκουρος. Η σχολή των Επικούριων. Η αλήθεια είναι ότι η σχολή του Επίκουρου έχει μείνει λίγο πίσω στο θέμα. Δεν είναι τόσο διαδεδομένη, γιατί ανά τα χρόνια Αριστοτέλης, Πλάτωνας και Σοκράτης ήταν αυτοί που. Όχι, όχι, είμαι ξεκάθαρος. Όταν λέω σάστισμα, εννοώ σάστισμα καταστάσεων. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, μια προσωπική σου στιγμή ή μια στιγμή μια επαφή με ανθρώπους ή με μια δουλειά ή με οτιδήποτε να σε σαστίσει. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό. Αλλά αυτό θα το δούμε στο επόμενο που θα μιλήσουμε για παιχνίδια. Τώρα μιλάμε για βιβλία. Το έχω πάντως. Το έχω. Το ότι το έχω, το έχω. Λοιπόν, το έχω. Και. Ναι, τι έλεγα. Ο Επίκουρος, σχετικά με τον Επίκουρο, παιδί μου, έχει αφαιθεί λίγο και αυτό για ένα μεγάλο θέμα. Ο Επίκουρος απλά δεν ήταν τόσο φαν, να το θέσω ευγενικά και απλά, της ψυχής. Απλά θεωρούσε ότι δεν υπάρχει ψυχή του ανθρώπου. Οπότε ξέρεις, αυτό δεν κόλλησε τόσο καλά όσο κόλλησε ο Αριστοτέλης και ο Πλάτωνας στη θρησκεία, τη μετέπειτα τη χριστιανική. Γιατί ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης επιβίωσαν, γιατί αυτά που έλεγαν, όπως και ο Σοκράτης, υιοθετήθηκαν από τη θρησκεία μας.
και την εξέλιξή της ανά τις χιλιάδες των τελευταίων 2000 χρόνων. Οπότε ήταν πιο καλό, πιο βατό. Ενώ τώρα δεν μπορείς να μιλάς για χριστιανισμό ή για οτιδήποτε και να μιλάς και δεν υπάρχει ψυχή. Οπότε αυτά τα κομμάτια πήγαν λίγο πιο πίσω, δηλαδή πέρασε στον αντίποδα. Ενώ ο Αριστοτέλης, ο Πλάτωνας και οι διδαχές του Σοκράτη, ρε παιδί μου, μπόρεσαν και εγκλιματίστηκαν, ενσωματώθηκαν και θεωρήθηκαν ως αυτό το κλασικό, το πρώτου Χριστιού χριστιανοί. Ο Επίκουρος όμως ήταν κάτι διαφορετικό. Ο Επίκουρος ήταν πραγματικά κάτι το διαφορετικό. Εν τω μεταξύ, έχω σημειώσει από πίσω μπροστά απίστευτο έργο. Φαντάσου πόσο πολύ με έχει επηρεάσει. Λοιπόν, Επίκουρος, η σχολή των Επίκουρων πατάει σε τέσσερις βασικές αρχές. Τέσσερις βασικές αρχές. Αυτό δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να πω από πού βγαίνει, γιατί δεν έχω τη γνώση των φιλολογικών τόσο καλά και έντονα. Κάποια μπορεί να τα ξέρω, αυτό δεν το ξέρω, η αλήθεια. Λοιπόν, και θα σας πω λίγο τις βασικές αρχές, γιατί θα ήθελα να το συζητήσουμε αυτό. Και θα σας πω λίγο πού βοήθησε αυτός ο Επίκουρος. Αυτός ο Επίκουρος βοήθησε πάρα πολύ στο να κατανοήσω. Να κατανοήσω τον εαυτό μου και να κατανοήσω, ξέρεις κάτι. Να καταλάβω λίγο καλύτερα τα του θανάτου. Να καταλάβω μάλλον λίγο καλύτερα τα του άγχους. Να καταλάβω λίγο καλύτερα τα των πραγμάτων που αντιμετωπίζουμε στη ζωή. Καλησπέρα. Άργησα σήμερα λόγω δουλειών. Μιας και βλέπω το θέμα, έχω να σου πω: ξεκίνησε σειρά της στο βήμα. Ου, καλό. Στείλτε να τα δω. Θα τα δω μετά. Λοιπόν, ήρθε στο καλύτερο σημείο πάντως. Λοιπόν, ο Επίκουρος είχε τη γνωστή τετραφάρμακο. Γνωστή, όσοι την ξέρετε. Όσοι την ξέρετε, θα τη μάθετε σήμερα. Η τετραφάρμακο είναι τέσσερις βασικές αρχές, η οποία μπορεί να περιγραφεί απόλυτα σε δύο σειρές. Και λέει. Α, okay, ναι. Από το ρήμα ψύχο. Αυτό δεν το ήξερα. Η αλήθεια είναι. Όντως δεν το ήξερα. Η Ελένη είναι πιο ειδική σε αυτό το κομμάτι, γιατί τουλάχιστον είναι πιο κοντά στο χώρο από ότι εγώ. Εγώ φυσικός γάρ. Δυστυχώς πολλά από αυτό το κομμάτι δεν τα ξέρω τόσο καλά. Λέει. Μη φοβάσαι το Θεό. Μη σε στεναχωρεί ο θάνατος. Το καλό εύκολα μπορείς να το κερδίσεις και το φοβερό εύκολα μπορείς να το αντέξεις. Αυτά τα τέσσερα πράγματα είναι κάποια πράγματα που από εσάς μπορεί να σας φαίνονται λίγο περίεργα, λίγο ιδιαίτερα, αλλά είναι κάποια πράγματα τα οποία ηρεμούν πάρα πολύ την ψυχή. Ηρεμούν πάρα πολύ πολλές ανησυχίες που μπορεί να κουβαλάει κάποιος άνθρωπος και θα σας τα πάρω ένα-ένα. Το καλό εύκολα μπορείς να το κερδίσεις. Τι σημαίνει το καλό εύκολα μπορείς να το κερδίσεις, ρε παιδί μου? Για να μπορέσει ένας άνθρωπος να ζήσει, χρειάζεται τα πολύ βασικά. Τα πολύ βασικά είναι τροφή, νερό και προστασία, στέγη. Αυτά καλώς ή κακώς στην εποχή μας κερδίζονται. Με τον Α, Β, Χ, Υ λόγο, εντάξει, όλοι έχουμε ένα σπίτι πάνω από το κεφάλι μας, μπορούμε να φάμε ένα πιάτο φαΐ, να πιούμε ένα καφέ, να φορέσουμε ένα ζευγάρι ρούχα. Τα πολύ βασικά. Μα θα μου πεις, Κώστα, τα πολύ βασικά, οκ. Okay. Το θέμα με τα πολύ βασικά είναι το εξής, ότι ρε παιδί μου, από αυτά πατάς για να μπορέσεις να φτιάξεις και τα υπόλοιπα. Γιατί σκεφτείτε τώρα να μην είχαμε αυτά τα βασικά και να ήμασταν πρόσφυγες, να μην είχαμε ένα σπίτι, να μην είχαμε φαΐ να φάμε σήμερα και να πεθαίναμε τις πίνες και να λέμε θα τη βγάλουμε τη μέρα. Τότε δεν μπορείς να ζήσεις και να μπορέσεις να. Θα μου πεις, μα υπάρχουν και αυτοί. Προφανώς. Αλλά εάν εξασφαλίσεις τα. Αν εξασφαλίσεις τα απολύτως βασικά, μπορείς να φατίσεις και να χτίσεις όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, άρα η φράση ψυχή ζώσα σημαίνει χοντρικά κρύο και ζεστό. Οκ, okay. Αυτό εντυπωσιακό. Δεν το ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Εγώ αυτό που ξέρω από το ζώσα που λες, ξέρω το ζέον. Το ζέον είναι ζεστό. Αλλά δεν ξέρω, νομίζω μπορεί ετυμολογικά να συνδέεται. Αλλά δεν θέλω να πω βλακίες, γιατί δεν είναι το αντικείμενό μου και δεν το ξέρω. Η αλήθεια είναι. Οπότε αφήνω σε εσάς αυτό που το ξέρετε λίγο καλύτερα. Συγχωρήστε με, αλλά ναι. Λοιπόν. Και λέει σε φάση, και θα σας διαβάσουμε κάποια ωραία κομματάκια που έχει, και λέει συγκεκριμένα, ρε παιδί μου, ότι αν το σώμα είναι ικανοποιημένο, αυτό είναι το θέμα, αν το σώμα είναι ικανοποιημένο και η ψυχή μου νιώθει σιγουριά, τότε θα είμαι ευδιάθετος και η ευδιαθεσία μου αυτή είναι το κλειδί για την ευτυχία. Θα μου πεις, μα δεν είναι εύκολη πάντα η ευδιαθεσία, προφανώς. Γι' αυτό και ο Επίκουρος είχε το όριο ειδονής. Τι είναι το όριο ειδονής, ρε παιδί μου? Πρέπει χωρίς να είσαι ευδιάθετος, δεν μπορείς να απολαύσεις τις χαρές της ζωής. Θα μου πεις, ρε παιδί μου, υπάρχουν πολλά πράγματα που μας βασανίζουν, τιμά μου. Ναι. Η αρχή του Επίκουρου, και ο Επίκουρος είναι ένας άνθρωπος που μέχρι και το τέλος του, πραγματικά μέχρι και το τέλος του, το εφάρμοσε αυτό. Και αυτό είναι που με εντυπωσίασε στο συγκεκριμένο άνθρωπο. Ότι ξέρεις κάτι, ο Επίκουρος πέθανε από επίμονους πόνους.
από πάρα πολύ. Δεν θυμάμαι αν είχε, πρέπει να έχει πρόβλημα με το ρουπητικό του ή με οτιδήποτε ήταν, με τα νεφρά του, είχε ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και πέθανε μέσα σε πόνους. Όταν λέμε σε πόνους. Και το μόνο πράγμα που τον παρηγορούσε παρόλους αυτούς τους πόνους, ρε παιδί μου, ήταν οι συνθήκες που είχε φτιάξει με τους φίλους του, με την οικογένειά του, όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που είχε δημιουργήσει και τα έφερνε συχνά στην καθημερινότητά του, τα έφερνε συχνά στο μυαλό του και αυτό το πράγμα γλύκαινε τον πόνο του. Οπότε τον έκανε να αντέχει περισσότερο. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τον απονάς. Και να μπορείς να δαμάσεις τον εαυτό σου χρησιμοποιώντας την ίδια σου τη φιλοσοφία είναι το ζητούμενο. Λοιπόν, ισχύει ότι πρέπει να συμφωνούμε με τον εαυτό μας. Ναι. Λοιπόν, λέει όμως για παράδειγμα, αν υποφέρουμε όμως από άγχος και στεναχώρια, τότε χρειαζόμαστε εξάσκηση ώστε να πετύχουμε να διατηρούμε την κατάσταση αυτή. Αυτό είναι το θέμα, ότι το άγχος, η στεναχώρια, η πίεση που νιώθουμε πολλές φορές, μας φέρνουν πίσω, μας τραβάνε πίσω. Πολλές φορές είχα φτάσει και έχω φτάσει σε αυτό το θέμα, ρε παιδί μου. Η αλήθεια είναι το συγκεκριμένο κομμάτι του επίκουρου με βοήθησε και έτσι όπως αναλύει κάποια κομμάτια του μέσα, με βοήθησε να καταλάβω κάποια πράγματα σχετικά με το πώς μπορείς να το. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο και αυτό δαμάζεται κάθε μέρα. Αλλά ναι. Εμένα το θέμα του άγχους δεν ήταν τόσο μεγάλο πρόβλημα, με την αλήθεια, αν και με βοήθησε λίγο να μπορώ να το διαχειρίζομαι λίγο καλύτερα. Εμένα το μεγάλο μου θέμα ήταν το πώς αντέχεις το θέμα του θανάτου και πώς αντέχεις τα άλλα κομμάτια. Ας πούμε, λέει ότι το φοβερό εύκολα μπορείς να το αντέξεις. Και τι σημαίνει το φοβερό εύκολα μπορείς να το αντέξεις? Είναι το δεύτερο κομμάτι. Το κομμάτι είναι αυτό που λέει ότι ξέρεις κάτι, ακόμα και αρρώστια να έχεις. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλά, εδώ ξεκινήσαμε, λέμε για τον επίκουρο τώρα. Λέει σε φάση ότι... Χρησιμοποιεί το εξής, για μια ασθένεια που δεν υπάρχει κάτι πιο σοβαρό από μια ασθένεια, από έναν πόνο, ότι η μακροχρόνια πόνη, η οποία είναι πολύ βαργή ρε παιδί μου, τυπικά μπορείς να τους υπομείνεις. Αυτή που είναι πρόβλημα είναι η οξύς πόνη, η σύντομη πόνη, αυτή είναι η δύσκολη. Λοιπόν, και γενικά ό,τι και αν έχεις, μπορείς να δαμάσεις τον εαυτό σου, δηλαδή ό,τι κρατάει πάρα πολύ σε βάθος χρόνου. Και δεν είναι έντονο. Βασικά είναι αυτό το ότι υπάρχει, σε ταλαιπωρεί για πολύ χρόνο. Αυτό μπορείς να το αντέξεις. Τι δαμάζει το εαυτό σου σε αυτό, από μόνο σου το εξασκεί το εαυτό σου και σιγά σιγά μαθαίνεις να το υπομένεις. Και αφού μάθεις να το υπομείνεις για αρχή, μπορείς να το αποτάξεις από πάνω σου. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο αυτό το κομμάτι. Τι λες, παλιά σφραγίζαν τροφή με κερί ή μέλι για τη διατήρησή της από την οξείδωση του οξυγόνου. Ναι, αυτό με το μέλι το ξέρω, το έχω ακούσει. Για το κερί δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν, η ψυχική πόνη. Η ψυχική πόνη είναι και αυτή που κρατάνε περισσότερο. Γιατί η σωματική πόνη, αν δεν είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, καλώς ή κακώς μπορούν να βρουν γιατριά σχετικά εύκολα. Αν κάνεις μια θεραπεία, μια αγωγή, λίγα πράγματα υπάρχουν τα οποία δεν μπορούν να γιατρευτούν εύκολα και γι' αυτά. Μια ΑΒ χύψη θεραπεία ώστε να απαλύνεται όλο αυτό υπάρχει. Η ψυχική πόνη, η αλήθεια είναι ότι είναι οι πόνοι οι οποίοι ταλαιπωρούν πολύ περισσότερο κόσμο. Και νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι αναφέρεται και περισσότερο, όχι μόνο στο σώμα αλλά και στην ψυχή. Γιατί η βασική αρχή του επίκουρου είναι το εξής, ότι ξέρεις κάτι, η φιλοσοφία από μόνη της δεν κάνει καλό σε τίποτα. Η πραγματική φιλοσοφία είναι αυτή που μπορεί να απαλύνει τον πόνο του ανθρώπου, μπορεί να σηκώσει το βάρος του πόνου πάνω από τον άνθρωπο. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Δηλαδή. Περιμένετε τώρα να δω πώς το... Είχε κάποια... Ο Νίτσι έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από τον Επίκουρο. Πάρα πολύ μεγάλη συγγραφή έχουν επηρεαστεί από τον Επίκουρο. Ο Νίτσι ειδικά είχε υπερεπηρεαστεί από τον Επίκουρο. Αν υπάρχει ψυχή ή όχι, τι είναι, είναι άλλο το θέμα για πολλούς. Να σας πω κάτι. Στο θέμα της ψυχής. Έχω περάσει διάφορες εκφάσεις στη ζωή μου. Έχω περάσει στις οποίες... Πίστευα απόλυτα στην ψυχή. Έχουν υπάρξει περιπτώσεις στις οποίες έχω αμφιβάλει για την ύπαρξη της ψυχής. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αυτό το κομμάτι τόσο, αν υπάρχει ή όχι. Θα με βόλευε πάρα πολύ να μην υπάρχει. Λοιπόν, γιατί θα σε βόλευε όσο και να φαίνεται, για να περάσω και στο επόμενο θέμα του θανάτου, σιγά σιγά για να τα συνδέσω. Σας έχω πει πολλές φορές το κλασικό. Εκεί που είναι ο θάνατος, δεν είμαι εγώ. Και εκεί που είμαι εγώ, δεν είναι ο θάνατος. Δηλαδή, τώρα που ζω, δεν είμαι νεκρός, άρα δεν υπάρχει θάνατος. Το αν έρθει ο θάνατος, εγώ δεν θα είμαι. Άρα γιατί να στεναχωρηθώ? Δηλαδή, εντάξει, θα στεναχωριούνται οι άλλοι. Αυτό δεν μπορώ να το ρυθμίσω εγώ. Αλλά νομίζω ότι είναι από τα πράγματα που σκεφτόμενος. Και έχω διαβάσει και τον Ιρβιγιάλον πάρα πολύ στο αντικείμενο αυτό. Ότι
Αν το σκεφτείς, ρε παιδί μου, ότι πραγματικά εκεί που είμαι εγώ δεν είναι ο θάνατος. Τέλος, είμαι ζωντανός, με βλέπετε. Είστε ζωντανοί, με βλέπετε. Και καλά να είστε και καλά να είμαστε. Λοιπόν, άρα γιατί να κάτσω και να αγχωθώ για το θάνατο. Μεγαλώνω, έρχομαι ένα βήμα πιο πάνω. Οκ, okay, και τι έγινε. Όσο ζω, δεν πέθανα. Λοιπόν, αν έρθει, δεν θα είμαι εδώ. Παπαλά, οπότε εγώ δεν θα σκέφτομαι, δεν θα υπάρχει σκέψη, δεν θα υπάρχει κάτι. Λοιπόν, και θα μου πει κάποιος, και γιατί δεν τελειώνω τη ζωή μου, να τελειώνει πιο γρήγορα η ιστορία. Αυτό είναι η προσωπική επιλογή του καθενός, είναι καθαρά το τι πιστεύει. Υπάρχουν άνθρωποι, όπως για παράδειγμα ο Λιαντίνης και άλλοι τόσοι, που το θάνατό τους τον κάνανε παράδειγμα ώστε να δραπετεύσουν αφού αυτό το κομμάτι του θανάτου, ρε παιδί μου, και είχαν την επιλογή στο θάνατό τους. Λοιπόν, πολλές έννοιες της ψυχής εξαρτάται από τα ρεθίσματα του καθενός, η ερμηνεύτης. Ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό. Αυτό που λες και ο Επετός λέει ότι στην ουσία δεν έχουμε επαφή με το θάνατο. Ναι, μεν το θεωρούμε κομμάτι της ζωής, αλλά δεν είναι κομμάτι της ζωής. Εκεί που τελειώνει το ένα, ξεκινάει το άλλο. Και εκεί που τελειώνει το ένα, ξεκινάει το άλλο και τελειώνει το άλλο. Ναι, λοιπόν. Η έννοια της ψυχής εξαρτάται από τα, από τα ρεθίσματα. Από τα ρεθίσματα και από τον τρόπο που μπορείς να τα αντιληφθείς και να τα δαμάσεις. Η αλήθεια είναι ότι η ψυχή είναι πολύ περίεργο πράγμα. Και ο τελευταίος άνθρωπος που θα μπορούσα να μιλήσω για την ψυχή είμαι εγώ. Η αλήθεια είναι όμως ότι πολλά από αυτά τα κομμάτια, ας πούμε, τα του Επικούρου, το θέμα του Θεού δεν θα το πιάσω. Δεν ξέρω αν αξίζει να το πιάσω. Γιατί σε φάση ο Επίκουρος, αν και έχει κατηγορηθεί ως άθεος, είχε πει το εξής, ότι ο Θεός είναι εκεί που είναι, υπάρχει, αν υπάρχει, υπάρχει και δεν εμπλέκεται μετά τον άνθρωπο. Και είναι απόλυτα λογικό και θα σας πω σχετικά με αυτό σε λίγο. Αλλά στο θέμα της θέσης είναι. Στο θέμα της ψυχής και του πώς το αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα, έχει να κάνει με το πώς κάνεις, τώρα θα χρησιμοποιήσω αγγλική έκφραση, αλλά πώς κάνεις setup κάποια πράγματα μέσα στον εαυτό σου, πώς η διάθεση, η προδιάθεση που έρχεσαι. Σίγουρα υπάρχουν πολλά πράγματα που μας απασχολούν, πολλά πράγματα που πολλές φορές αισθανόμαστε πέρα από τον έλεγχό μας, πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να διαχειριστούμε μόνοι μας και γι' αυτό υπάρχουν πολλοί τρόποι. Ο πιο διαδεδομένος είναι να πιστευτούμε κάποιον ειδικό όταν πρόκειται για πιο βαριά θέματα. Μετέπειτα, δουλεύοντας τον εαυτό μας, αυτό είναι το πιο δύσκολο και με αυτό ξεκίνησα. Ότι το να δουλέψουμε τον εαυτό μας είναι το πιο δύσκολο κομμάτι να μπορέσουμε να το διευθετήσουμε. Στο δικό μου, στη δική μου περίπτωση, πάντως για το δικό μου εαυτό μιλώντας, το συγκεκριμένο Επίκουρος με έβαλε σε μια πολύ ωραία σειρά. Τακτοποίησε πολλές από τις ανησυχίες μου και η αλήθεια είναι γι' αυτό μου άρεσε πάρα πολύ και τον έχω κάνει κομμάτι μου. Γιατί πολλές από τις ανησυχίες που ήξερα και ακόμα περισσότερες από αυτές που δεν ήξερα ότι έχω, τις γλύκανε, τις έκανε λίγο πιο υποφερτές, λίγο πιο όμορφες. Δηλαδή μου πρόσφερε μια άλλη αντίληψη, ρε παιδί μου, μια οπτική γωνία η οποία αγνοούσα. Ξέρεις, είναι μια οπτική γωνία η οποία δεν την είχα στο μυαλό μου, γιατί πολλές φορές μπορεί να υπάρχουν και άλλοι τρόποι, ρε παιδί μου, να δεις κάποια πράγματα. Να υπάρχει, είναι καλή ώρα πώς θα δεις μια φωτογραφία. Μπορείς να δεις από μπροστά, μπορείς να δεις από πλάι. Μπορεί αυτό που βλέπεις από μπροστά να μην είναι αυτό που θέλει πραγματικά να σου δείξει αυτός που σου το δείχνει. Μπορείς να το δεις λίγο διαφορετικά. Το θέμα είναι ότι πρέπει να σε πάρει κάποιος να σου πει: ξέρεις κάτι, εκτός από εδώ μπροστά, πρέπει να πας και από εδώ και από εδώ και από εδώ και από εκεί και από παραπέρα. Οπότε αυτό το κομμάτι έδωσε ακόμη μία τέτοια. Ναι, αυτό. Το ότι ξέρω ότι δεν ξέρω τίποτα, που το Σοκράτης το είπε αυτό. Ένα, ξέρω ότι δεν ξέρω τίποτα. Αλλά αν ξέρω ότι δεν ξέρω τίποτα, τότε κάτι ξέρω. Είναι αυτό το μικρό παράδοξο. Το οποίο πάντα το σκεφτόμουν, γιατί ο Σοκράτης είπε ένα, ξέρω ότι δεν ξέρω τίποτα. Άρα πάλι κάτι ξέρω, το ότι δεν ξέρω τίποτα. Λοιπόν, άρα καταλήγει πάλι στο ένα. Ως το ένα πράγμα που ξέρει. Λοιπόν, αλλά αν δεν ξέρει τίποτα, τότε δεν ξέρει ούτε το ένα. Τώρα το πάω χαζά λίγο, αλλά είναι αυτά τα ωραία τα παράδοξα που το ένα αναιρεί το άλλο. Και είναι αυτό το ωραίο του Σοκράτη. Ο Σοκράτης ήταν γαμμάτος. Λοιπόν, επίσης ο Σοκράτης είχε το εξής. Ο Σοκράτης δεν πίστευε καθόλου στο γραπτό λόγο. Γιατί θεωρούσε ότι οι άνθρωποι, εάν άρχισαν και έγραφαν και κατέγραφαν τη φιλοσοφία του οτιδήποτε, θα είχαν την ικανότητα του να απομνημονεύουν και να θυμούνται πράγματα. Γιατί πίστευε το ότι, όπως υπάρχει μια. Χρησιμοποιούσε μια ιστορία, μια αιγυπτιακή ιστορία η οποία θα σας την πω όσο τη θυμάμαι, δεν θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι αν αρχίσεις να γράφεις χάνεις την ικανότητα του να θυμάσαι, γιατί το έχεις γραπτά και δεν χρειάζεται να εξασκήσεις το μυαλό σου. Αυτό ήταν το μεγάλο του τέτοιο, γι' αυτό και δεν άφησε ποτέ κανένα γραπτό. Και υπάρχει μια ιστορία η οποία δεν θυμάμαι ποιοι θεοί ήταν, ένας θεός, αιγυπτιακός θεός, στην αιγυπτιακή προφανώς μυθολογία και ιστορία, έγραψε την γραφή ένας βασιλιάς της εποχής εκείνης,
παρήγγειλε να του. Κάτι καινούργιο, ρε παιδί, αν δεν κάνω λάθος. Πάλι ιστορία μπορεί να τη λέω χαζά. Και εμφανίστηκε ο Θεός, ο Θόθ ήταν. Ο Θόθ, παίζει, να δεν μπορεί να κάνω και λάθος. Λοιπόν, ο οποίος του παρουσίασε το αλφάβητο. Και τότε ο βασιλιάς αυτός, νομίζω, δεν του άρεσε. Ο Πλάτωνας το είχε πει. Εγώ το έχω σώσω κρατική φράση, ναι. Και επειδή δεν του άρεσε το αλφάβητο, γιατί ενώ είναι εντυπωσιακό, πρόσφερε πάρα πολλά πράγματα, είχε πει αυτό το πράγμα. Ξέρεις ότι χρησιμοποιώντας τη γραφή, οι άνθρωποι, τώρα αυτό είναι λίγο περίεργο, αλλά ναι, ότι οι άνθρωποι χάνουν την ικανότητα του να θυμούνται, του να κρατάνε στη μνήμη τους πράγματα και να εξασκούν το μυαλό τους. Γιατί νομίζω ότι είναι αντίληψη εκείνων των χρόνων, ότι υπάρχει κάτι πιο βαθύ, κάτι πιο πέρα από την ανθρώπινη νόηση, στο οποίο οι άνθρωποι, ξεσκώντας το μυαλό τους, έχουν την ευκαιρία να αντλήσουν. Νομίζω έτσι όπως το έχω διαβάσει, μου έκανε πάρα πολύ κλικ ως τον κόσμο των ιδεών. Γιατί υπάρχει και στις εφευρέσεις πάρα πολλοί εφευρέτες το είχαν αυτό αναφέρει και πάρα πολλοί άλλοι ανά τους αιώνες το εξής. Είχαν την πίστη ότι υπάρχει μια ολόκληρη βάση δεδομένων παράλληλα με την ανθρώπινη ύπαρξη, η οποία αυτή η βάση δεδομένων μπορείς να έχεις πρόσβαση ξεσκώντας το μυαλό σου. Και όταν λέω ξεσκώντας το μυαλό σου, με διάφορους τρόπους ανά τα χρόνια, ρε παιδί μου. Είναι αυτό που λέμε έμπνευση, είναι αυτό που κάποιοι θα μπορούσαν να πούνε ως έμπνευση. Και όσο πιο εξασκημένο είναι το μυαλό σου σε αυτό το πράγμα, τόσο πιο εύκολο να τραβήξεις ιδέες και να μπορέσεις να τις φέρεις στον κόσμο που ζούμε. Τέλος πάντων, ναι, θα σου πρότεινα να ψάξεις για την πυραμίδα του Μάσλοου. Κάποιοι λένε πως έκλεψε από τον Επίκουρο, παρόλα αυτά ο Μάσλοου ήταν ένας από τους μεγαλύτερους θεωρητικούς της ψυχολογίας. Ωραίο αυτό, θα το ψάξω, ναι. Εγώ τη μισώ τη φιλοσοφία γιατί οδηγεί σε ατράπους, αλλά και μπορείς να κάνεις καλός. Δεν τη μισώ τη φιλοσοφία. Μ' αρέσει αυτό που έλεγε ο τέτοιος, γιατί η φιλοσοφία, η σωστή φιλοσοφία, δεν ξέρω αν υπάρχει σωστή ή λάθος. Το έχω πει πολλές φορές και θα το ξαναλέω ότι όλα αυτά δεν είναι ότι τα παίρνεις και είναι αυτολεξί. Είναι το κομμάτι για να σε βοηθήσουν να πας ένα βήμα παραπέρα. Πολλοί άνθρωποι πέφτουν στην παγίδα να θεωρούν ότι οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι ήταν η αλήθεια του σύμπαντος, η αλήθεια που απελευθερώνει. Είχαν την δική τους αρχή. Το χρησιμοποιείς ως ένα εργαλείο. Το χρησιμοποιείς ως κάτι το οποίο θα το χρησιμοποιήσει, θα το σε βοηθήσει και θα πας ένα βήμα παραπέρα. Η έμπνευση είναι μεγάλη ιστορία. Είναι αυθόρμητη, είναι λίγο από τα πολλά. Λοιπόν, μπορεί να σε οδηγήσει σε αδιέξοδα. Εξαρτάται, είναι σαν το μαχαίρι, νομίζω, στο μυαλό μου. Δηλαδή, μπορεί να σε βλάψει, μπορεί και να σε ωφελήσει. Ανάλογα πώς, τη διάθεση και πώς θες να τη χρησιμοποιήσεις. Λοιπόν, πώς πάει, έσκασε κόσμο στο νησί. Ακόμα όχι, νομίζω. Είμαστε light. Μεταξύ μας βγαίνουμε, αλλά γίνεται χαμός. Τώρα, μετά, θα βγω να πάω μια βόλτα να περπατήσω λίγο. Τα μαγαζιά θα είναι full. Όταν λέμε full, full. Τέλος πάντων, και ένα από τα πράγματα, τώρα δεν μπορώ, θα σκάσω άμα δεν το πω. Μπορεί να μην σας ενδιαφέρει καθόλου. Ξέρετε τη θεωρία του Δημόκριτου για τα άτομα. Ότι ο Δημόκριτος, περισσότερο το ξέρετε, ήταν ο πρώτος που έφτιαξε τη θεωρία, την ατομική θεωρία στο μυαλό του για τα άτομα. Ο Επίκουρος ήταν συνεχιστής της θεωρίας του Δημόκριτου και έφτασε τη θεωρία του σε ένα βήμα παραπέρα. Ο Δημόκριτος είχε μιλήσει μέχρι τα άτομα και ο Επίκουρος, και εδώ έπαθα το μεγάλο που ανατείναξε το μυαλό, γιατί μπορούσα να το αντιληφθώ. Σκεφτόμουν αυτό, αν το διαβάσει κάποιος ο οποίος δεν έχει γνώσεις φυσικής, μπορεί να μην του φανεί λίγο προς το τέλος, όχι στην αρχή, αλλά προς το τέλος, μπορεί να του φανεί λίγο. Καθόταν και μιλάει μέσα για υποατομικά σωματίδια. Και λέγανε, φίλε, πώς μπόρεσε να συλλάβει ένα μυαλό. Αυτή ήταν πάντα ο μεγάλος μου θαυμασμός για όλους αυτούς. Πώς μπορείς να δημιουργήσεις κάτι το οποίο δεν ξέρεις ότι υπάρχει γιατί δεν μπορείς να το αντιληφθείς. Και το φτιάχνεις, το φέρνεις στον κόσμο αυτό, το παρουσιάζεις και λες, μετά από χρόνια αποδεικνύεται ότι αυτό που είπε ήταν πραγματικότητα. Ήταν πολύ εντυπωσιακό. Η πυραμίδα του Μάσλου έχει χρησιμοποιηθεί πολύ στο marketing. Το μεταξύ, πραγματικά δεν έχω ιδέα για την πυραμίδα του Μάσλου και με έχετε κάνει τώρα να θέλω να το ψάξω, να το βρω, να το διαβάσω. Πώς γίνεται να αναγνωρίσουμε ανθρώπους που έχουμε απέναντί μας? Τι εννοείς να τους αναγνωρίζεις? Να τους αναγνωρίζεις ως μορφές, τους αναγνωρίζεις από τα χαρακτηριστικά τους. Ως χαρακτήρες. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη γλώσσα του σώματος ως και το πώς συμπεριφέρονται απέναντί σου ή και όχι. Να τους βλέπεις και να ξέρεις τι είδους χαρακτήρες, τι τύπος άνθρωπος είναι. Ανάλογα με την εμπειρία που έχεις, πόσο παρατηρητικός είσαι και πόσο βλέπεις κάποια πράγματα. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι και ο Πίκρος σηκώνει πάρα πολύ κουβέντα και θα επιστρέψω κάποια στιγμή. Θα επιστρέψω όχι μόνος μου γι' αυτό εδώ το πράγμα.
Και, θα, και όχι μόνο για αυτά τα δύο, θα, είμαι σίγουρος ότι θα επιστρέψω και θα επιστρέψω και θα κάνουμε κάτι πολύ πιο όμορφο από αυτό που κάνω εγώ εδώ πέρα. Οπότε θα σας αφήσω με το μικρό αστεράκι, το οποίο θα είναι η επιστροφή για να κάνουμε κάποιες πολύ βαθύτερες συζητήσεις πάνω στο θέμα. Και σας ξαναλέω, δεν θα είμαι μόνος γι' αυτό. Λοιπόν, ενδιαφέρον έχει για το τι έχει δανειστεί ο κόσμος από τους αρχαίους Έλληνες. Όλοι αντέγραψαν τους Έλληνες. Το θέμα είναι αυτό που σας είπα. Το τι έχει δανειστεί προφανώς είναι τα βήματα και είναι μεγάλο. Είναι λίγο, πώς το λένε, ματαιόδοξο να πεις ότι η δική μας είναι. Δεν είναι δική μας, είναι της ανθρωπότητας. Δηλαδή σε φάση όλοι πρέπει να ωφεληθούν από αυτά τα πράγματα. Δηλαδή είναι η αρχή, είναι αυτό που θα πατήσεις. Σαν που λες, έχω ένα αλφάβητο και το αλφάβητό μου επηρέασε την τέτοια προφανώς. Λοιπόν, η πυραμίδα του Μάσλου. Ναι, ναι, αυτό που είπες, κατάλαβα. Η πυραμίδα του Μάσλου αφορά την κατηγοριοποίηση των ανθρώπινων αναγκών. Σχετικά με το ερώτημα για το πώς γίνεται να γνωρίζουμε τους ανθρώπους που έχουμε απέναντί μας, έχω να προτείνω ένα βιβλίο με το Ιβρικόλακες του συναισθήματος. Εν τω μεταξύ, αυτά πρέπει να τα κρατήσω. Εν τω μεταξύ, θα τα σημειώσω σε φάση. Προφανώς και θα τα σημειώσω. Γιατί εγώ θα τα ξεχάσω, τέτοιος είμαι. Λοιπόν, η πυραμίδα του Μάσλου και οι Ιβρικόλακες του συναισθήματος. Τέλος πάντων, και για να το πάμε λίγο να πω και για τον Αυρίλιο λίγο, για να το κλείνω σιγά σιγά, είναι ότι ο Επίκουρος έθεσε τον άνθρωπο στο κέντρο. Γιατί ο άνθρωπος, σύμφωνα με τον Επίκουρο, είναι το κέντρο. Γιατί γύρω από αυτόν γίνονται όλα. Και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει τη ζωή του και μπορεί να διαχειριστεί τη ζωή του, τον εαυτό του, να διαχειριστεί το μέσα του, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα πορευτεί τη ζωή του όμορφα, ήρεμα και ένας άνθρωπος ο οποίος θα είναι ικανοποιημένος. Αυτό είναι το ωραίο, αυτό είναι το ζητούμενο ίσως σε αυτό το γνώση. Για μένα, κάποιος άλλος μπορεί να έχει κάτι διαφορετικό, αλλά το ζητούμενο της πραγματικής γνώσης του εαυτού μας είναι να είμαστε άνθρωποι ικανοποιημένοι μέχρι και το τέλος. Δηλαδή θα ήθελα την τελευταία μέρα που θα κλείσω τα μάτια μου από αυτόν τον κόσμο να πω, ξέρεις κάτι, είμαι ικανοποιημένος, ήταν ωραία ζωή. Είχε τα δύσκολα της, είχε τα πάνω της, είχε τα κάτω της, είχε καλούς ανθρώπους, είχε κακούς ανθρώπους, είχε αδιάφορους ανθρώπους, αλλά είμαι κομπλέ. Και αν πεις αυτό δεν χρειάζεται να έχεις αυτογνωσία, αρκεί να είσαι και λίγο τέτοιο, αλλά ναι, θα ήθελα να έχω την κρίση να το σκεφτώ την ώρα που θα φεύγω από αυτόν τον κόσμο και να πω, ξέρεις κάτι, καλά ήταν. Ήταν ωραίο το ταξίδι μέχρι εδώ. Γιατί τυπικά το ταξίδι είναι. Προορισμός δεν ξέρεις, αλλά το ταξίδι είναι, που έλεγε ο Καβάφης. Το πώς θα το κάνεις αυτό το ταξίδι. Αν αυτό το ταξίδι θα. Αυτό το ταξίδι θα είναι όμορφο. Γιατί αυτό το όμορφο ταξίδι που λέγεται ζωή. Γιατί αυτό έλεγε και ο Επίκουρος. Είμαστε από το ένα σκοτάδι στο άλλο σκοτάδι. Πας από το σκοτάδι της μήτρας στο σκοτάδι του τάφου. Αυτή η λάμψη, αυτή η σπίθα. Γιατί άμα σκεφτείς ότι η ζωή μας είναι αυτή η σπίθα. Η ζωή μου που θα είναι 50, 60, 40, 35, οτιδήποτε χρόνια στη ζωή. Μπορεί αύριο να πεθάνω, δεν ξέρεις. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αυτή η μικρή σπίθα να είχε για μένα, δεν ξέρω για τους άλλους, αλλά πάνω απ' όλα να έχει ένα νόημα, ρε παιδί μου. Ένα νόημα να είμαι ο γεμάτος άνθρωπος. Λοιπόν, σε συζήτηση με τη συμπεριφορά των ανθρώπων, βασικά να τα πάρω από πάνω. Copyrights, ναι. Πιο δίκαιο αυτή να. Λοιπόν, όταν καλύπτεις τις βασικές ανάγκες, τότε γεννιέται η ανάγκη να καλύψεις. Ναι, όχι ανάγκες, επιθυμίες. Αυτό είναι οι επιθυμίες, δεν είναι οι ανάγκες. Οι ανάγκες είναι αυτό που χρειάζεσαι. Αν είσαι αυτάρκης και μπορείς να περιοριστείς αυτά, μπορείς να απολαύσεις. Βασικά, τέτοιος άνθρωπος ήθελα να είμαι πάντα. Ένας άνθρωπος αυτάρκης. Να μπορώ, γιατί όταν είσαι αυτάρκης, και αυτό λέει και ο Επίκουρος, ότι αν είσαι αυτάρκης, μπορείς να είσαι ικανοποιημένος με πάρα πολλά πράγματα και μπορείς να απολαύσεις και τα πιο εξεζητημένα. Δεν σε περιορίζει το ότι είσαι αυτάρκης, δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να απολαύσεις κάτι όμορφο, ένα καλό γεύμα, κάτι εξεζητημένο, κάτι περίεργο. Αλλά αν μπορείς να είσαι αυτάρκης με τον εαυτό σου, μπορείς να γευτείς πολύ πιο όμορφα, μπορεί να γευτείς πολύ πιο όμορφα αυτό που θεωρείται λίγο πιο εξεζητημένο και να είσαι ακόμα πιο χαρούμενος και να σε γεμίσει. Λοιπόν, σε συσχέτιση με τη συμπεριφορά των ανθρώπων και κατ' επέκταση οι επιχειρήσεις τη χρησιμοποιούν για την καταναλωτική συμπεριφορά των ανθρώπων. Λοιπόν,
Okay, έχουμε το blog. Ερχόμαστε από μια σκοτεινή άβυσσο, καταλήγουμε σε μια σκοτεινή άβυσσο. Το φωτεινό. Αυτό, αυτό. Και ο Καζαντζάκης το λέει, και ο Ίρβιν Γιάλομ το έχει πει ακριβώς το ίδιο, και ο Επίκουρος το έλεγε μέσα. Είναι αυτό. Από το σκοτάδι της μήτρας, γιατί σκεφτείτε το. Αυτή είναι η φάση μας. Από το σκοτάδι της μήτρας πάμε στο σκοτάδι του θανάτου. Οπότε, όσο και να είναι αυτό το μικρό κομμάτι, ρε παιδί μου, που έχουμε ένα τέτοιο, ας το ζούμε. Γι' αυτό λέγεται και ζωή, γιατί το ζεις, νομίζω. Μπορεί και όχι, αλλά πέρα από αυτό, αλλά το ζεις. Λοιπόν, σήμερα το σύστημα αυτό δεν πολεμάει. Να σου πω κάτι, το σύστημα. Το σύστημα, ρε φίλε, αποτελείται από εμάς. Αν εγώ μάθω να είμαι αυτάρκης ως άνθρωπος και διαμορφώσω τον εαυτό μου να ικανοποιείται και με τα λίγα, με ενοχλεί εμένα που το σύστημα προωθεί. Μπορεί να με ενοχλεί στην οπτική μου, στην αισθητική μου, αλλά okay. Νομίζω ότι αν είσαι αυτάρκης δεν μπορείς να ενοχληθείς και τόσο εύκολα. Μετά πάμε σε φάση ματαιοδοξίας του να ενοχλείσαι επειδή κάτι χαλάει τη ζαχαρένια σου. Δηλαδή, ξέρεις, είναι σαν το τέτοιο ότι το ξεκινάω εγώ για μένα και αν κάθε άνθρωπος ξεκινούσε κάτι για εκείνον, τότε όλοι οι άνθρωποι θα ξεκινούσαν κάτι για τον εαυτό τους και όλοι οι άνθρωποι θα μπορούσαν να κάνουν και πράγματα για τους άλλους ανθρώπους. Οπότε, γι' αυτό λένε όλοι και το λένε όλοι ότι ό,τι ξεκινάει, ξεκινάει από μέσα σου. Δηλαδή, αν εσύ δεν είσαι άνθρωπος αυτάρκης, αν εσύ δεν είσαι άνθρωπος ικανοποιημένος με τον εαυτό σου, δεν μπορούν να είναι και άνθρωποι γύρω σου, δεν μπορείς, πάντα θα σε τρώει κάτι, αυτό υπάρχει πάντα ένα κενό, πάντα θα υπάρχει κάτι που θα γρατζουνίζει την ψυχή σου μέσα και θα σου λέει, ξέρεις κάτι, δεν είμαι ικανοποιημένος, δεν είσαι ικανοποιημένος, ψάξεις κάτι παραπάνω, ψάξεις κάτι πιο τέτοιο. Το θέμα είναι να είσαι ικανοποιημένος άνθρωπος. Όταν λέω ικανοποιημένος, οι ανάγκες. Γιατί άλλο οι ανάγκες και άλλο οι επιθυμίες. Οι επιθυμίες γεννούν επιθυμίες. Και οι πολλές επιθυμίες φέρνουν και άλλες επιθυμίες. Είναι το ακόρεστο του ανθρώπου αυτό. Αλλά είναι κάτι το οποίο δαμάζεται. Και είναι κάτι το οποίο για μένα θα θεωρούσα ως ένα ιδανικό. Να μπορώ να δαμάσω αυτές τις επιθυμίες μου και να μπορέσω κάποια στιγμή να γίνω πραγματικά αυτάρκης. Λοιπόν, προλαβαίνουμε. Αυτό είναι μια ζωή. Προλαβαίνεις. Γιατί η ζωή αποτελείται από στιγμές. Διάτοντες, ναι, αλλά όλες αυτές τις στιγμές, κάθε δευτερόλεπτο μετράει. Κάθε στιγμή μετράει. Με τους αγαπημένους μου, με το. Εν τω μεταξύ, όλοι αυτοί. Νίτσε, Επίκουρος, Καζαντζάκης, ο Λαντίνης, πόσοι. Όλοι αυτοί, ο Γιάλομ. Ο ένας έχει επηρεαστεί, από τον άλλον. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό με την άβυσσο το είπε όντως ο Νίτσε. Λοιπόν. Το είπε όντως ο Νίτσε, αυτό μπορεί να το πει, γιατί πήγα από κάτω προς τα πάνω. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αυτό. Και είναι μια πολύ καλή αρχή. Αυτό το πράγμα είναι από τα βιβλία που θα σας συνιστούσα όπως και δίποτε. Πραγματικά πρέπει να το διαβάσει ένας άνθρωπος. Και μακάρι, βασικά όχι μακάρι, μπορώ και αυτό κάνω μόλις τώρα, δώστε μου 2 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, επειδή καιρό είχα να κάνω πασούλα και καλή πασούλα, λοιπόν, όποιος δεν το θέλει, και είναι φθηνό βιβλίο, δεν είναι ακριβό, μπορεί να το βρει από εδώ μέσα. Καιρό δεν είχα, γιατί θα το ξεχάσω. Οπότε εγώ θα σας το δώσω. Ψάξτε, υπάρχουν πάρα πολλά. Υπάρχουν όλα αυτά όμορφα μέσα. Μέσα στο αρχείο που σας έδωσα υπάρχει. Αλλά ναι, μακάρι να μπορούσα να έχω άπειρα αντίτυπα και να σας τα δώσω σε όλους. Προς το πρώτο θα τα δώσω στα άτομα τα οποία είναι πολύ πιο κοντά σε μένα και τα έχω πολύ κοντά μου, οπότε ναι. Είναι από τα πράγματα που σε πάνε πολλά βήματα παραπέρα, εμπιστευτείτε το. Και μετά έρχεται ο Μάρκος Αυρίλιος, ο οποίος, εντωμεταξύ πέφτει καρέκλα προς τα κάτω, με βλέπετε κατεβαίνω, γιατί δεν είναι καλή μπουκάλα. Λοιπόν, έρχεται ο Μάρκος Αυρίλιος, μετασύ αυτών. Μάρκος Αυρέλιος είναι τη σχολή των Στοϊκών. Στοϊκοί και Επικούροι. Οι Στοϊκοί θεωρούσαν ότι ο άνθρωπος είναι κομμάτι του σύμπαντος. Είναι τυπικά η ανθρώπινη φύση, είναι μέρος της παγκόσμιας φύσης. Άρα ο άνθρωπος, που τεχνικά ναι, ενώ οι Επικούροι ήταν πιο ανθρωποκεντρικοί, αλλά ως προς τα έσω του ανθρώπου, οι Στοϊκοί, γιατί ο Μάρκος Αυρίλιος άνοιξε στους Στοϊκούς, αν και έχει δανειστεί πολλά κομμάτια και από την Επικούρια θεωρία διαβάζοντάς, θα το καταλάβετε. Τυπικά λένε η Στοϊκή φιλοσοφία ότι ο άνθρωπος είναι τμήμα της παγκόσμιας φύσης, η οποία όμως παγκόσμια φύση καθοδηγείται από το συμπαντικό νόμο της λογικής. Γι' αυτό πολλές φορές
Και εκεί, ξέρεις, είναι η φάση που με παρεξένεψε όταν το διάβαζα κάποια κομμάτια του. Πολλά από τα συναισθήματα, γιατί δεν, ο Αβρίλιος αυτό το έγραψε στη σκηνή του σε μια εκστρατεία. Ή σε πολλές εκστρατείες. Και δεν είχε σκοπό να το εκδώσει ποτέ. Είναι σημειώσεις, γι' αυτό λέγεται εις εαυτόν, είναι σημειώσεις προς τον εαυτό του. Είναι πως εγώ θα έγραφα ένα ημερολόγιο και θα έλεγα, ξέρεις κάτι, πρόσεξε αυτό, δες αυτό. Ξέρεις, πολλές φορές είσαι λάθος εκεί, μην το ξανακάνεις. Είναι σημειώσεις για τον εαυτό του. Είναι αυτό το memoir to myself, να έχεις αναμνήσεις για τον. Αναμνήσεις, να έχεις πράγματα να. Notes to myself, βασικά, βλακία είπα. Σημειώσεις για τον εαυτό μου προς ναυτιλωμένους. Οπότε είναι οι προσωπικές σημειώσεις του για τον εαυτό του. Δεν είχε σκοπό να το βγάλει, αλλά είναι τόσο έντονο αυτό το έργο. Είναι τόσο βαθύ. Είναι μετά τον Επίκουρο. Δηλαδή, αν συνιστώ, πιάστε το. Πρώτα Επίκουρο και μετά Μάρκο Αβρίλιο. Μην κάνετε το ανάποδο. Ο Μάρκος Αβρίλιος είναι. Μπορεί να φαίνεται λίγο σαν κομμάτια γιατί είναι αποσπασματικά. Ξέρεις, σήμερα έγραψα αυτό, αύριο έγραψα αυτό, μεθαύριο έγραψα το άλλο. Αλλά. Ακούστε τώρα ένα που βρήκα. Θα διαβάσω βασικά το να πιστεύεις στο Θεό, ο τρόπο του Θεού επιλεκτικά. Ναι. Λόγια του Αγίου Αυγουστίνου. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν πίστευαν. Είχαν αυτογνωσία. Ο πατέρας μου είχε ένα βιβλίο του Γιάλωμ που λεγόταν Στον κήπο του Επίκουρου. Αυτό είναι υπέρ θανάτου. Είναι για το φόβο του θανάτου συγκεκριμένο. Τρομερό βιβλίο, πρέπει να το διαβάσεις. Αφήνοντας πίσω τον τρόμο του θανάτου. Εν τω μεταξύ, διάβασα το τέτοιο και. Λοιπόν. Είναι υπέροχο βιβλίο. Διάβασε το. Διάβασε το. Είναι από τα βιβλία τα οποία. Το κάνει τόσο smooth μέσα σου. Δηλαδή είναι από τα βιβλία που πραγματικά αξίζει ένας άνθρωπος να διαβάσει μια φορά στη ζωή του. Λοιπόν, η πίστη είναι βασισμένη στην Αγία Γραφή, η αυθεντικότητα της οποίας βασίζεται στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Μην προσπαθείς να κατανοήσεις. Κοίτα, η πίστη ως πίστη, ό,τι πίστη και να είναι αυτή, στηρίζεται στο. Το κάνεις χωρίς να ζητάς αποδείξεις. Αλλά. Εξαρτάται. Αν το πάρεις αυτό, λέξει, να σας πω κάτι. Το θέμα της Αγίας Γραφής, της θρησκείας είναι τόσο τεράστιο. Μπορούμε να συζητάμε για ώρες για αυτό το πράγμα. Το κακό είναι ότι έχουν παρερμηνευτεί πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Εγώ θεωρούμαι χριστιανός ορθόδοξος, ok. Έχω περάσει τις φάσεις μου, τις οποίες έχω πιστέψει ή δεν έχω πιστέψει. Έχω περάσει τις φάσεις που έχω κάνει κατηχητικό σε παιδάκια στην εκκλησία του στο χωριό μου, ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ. Θα με είχαν αφορήσει, πιστεύω, αλλά όχι, πλάκα κάνω. Σε φάση καθόμουν να τους έλεγα για διάφορα πράγματα. Αυτό που παρατήρησα με τα χρόνια, ρε παιδί μου, είναι ότι για μένα, γιατί το θέμα της πίστης είναι πάρα πολύ βαθύ, έχει πάρα πολλά παρακλάδια, με κάθε άνθρωπο μπορεί να σου βγει και κάτι διαφορετικό να πεις. Εγώ πάντα, βέβαια, έπαιρνα πάντα το λόγο του αντιλόγου, γιατί τέτοιος χαρακτήρας είμαι, αλλά. Θα πω ένα χαρακτηριστικό, το οποίο και το έτυχε να το διαβάσω, αφού το είχα συνειδητοποιήσει όμως, έτυχε να το διαβάσω, ότι ξέρεις κάτι, κόψε τα όλα. Κόψε τα όλα. Πάρε την Αγία Γραφή και κόψε τα όλα. Βγάλε τα όλα, πέταξε τα όλα. Ό,τι λέει μέσα, πέταξε το. Η Αγία Γραφή μπορεί να κρατηθεί στις παραβολές. Οι παραβολές που λένε ότι είπε ο Ιησούς στις διάφορες εξορμήσεις του και αυτά, είναι η πηγή της Αγίας Γραφής. Ένας άνθρωπος που θα διαβάσει τις παραβολές, που είναι μικρές ιστορίες, νομίζω ότι θα το καταλάβει απόλυτα αυτό το πράγμα. Πέρα από το τι ήταν ο Χριστός, τι έκανε ο Χριστός, τι δεν έκανε ο Χριστός, ή πώς ήταν η Αγία Γραφή, ή ότι είναι πίστη για τον κάθε άνθρωπο, νομίζω ότι οι παραβολές και η πραγματική πίστη για μένα είναι η αγάπη. Δηλαδή, αν ξέρεις το τι λέει κάθε παραβολή και το τι σημαίνει κάθε παραβολή, γιατί δεν είναι και πολύπλοκο. Γι' αυτό μου αρέσουν αυτές τις ιστορίες. Γιατί με ένα απλό πράγμα μπορείς να κάνεις τον άλλο να καταλάβει. Δεν θέλεις πολλά λόγια. Δηλαδή, ισχύει αυτό το ότι πολλές φορές τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Δεν χρειάζεται να λες πολλά. Θα πεις αυτά που άλλος θα καταλάβει. Απλά σας ανέφερα ότι έχουν πει άγιοι άνθρωποι, όπως ο Άγιος Αυγουστίνος. Ναι, ναι. Ο Άγιος Αυγουστίνος είναι από τους πιο μεγάλους Άγιους παρεμπιπτόντως. Να σας διαβάσω ένα που έτυχε και έπεσε τώρα και λέει άκου να δεις τώρα τι έγραψε για να καταλάβετε λίγο πώς το έγραφε. Γιατί αν σας δώσω ένα μικρό δείγμα δεν θα μπορέσετε να καταλάβετε. Λέει τώρα ο Μάρκος Αβρέλιος, λέει «Σαν το ακροτήρι να είσαι που σπάνε πάνω του τα κύματα δίχως σταματημό. Εκείνο μένει βράχος ενώ γύρω του τα φουσκωμένα νερά έρχεται στιγμή που γαλινεύουν. Κακότυχος που είμαι να μου συμβεί τέτοιο πράγμα.
Όχι βέβαια, πες καλύτερα. Είναι ευτύχημα που μολονότι μου συνέβη και αυτό δεν θλίβομαι. Και δεν με συντρίβει το παρόν, ούτε με φοβίζει το μέλλον. Στον καθένα θα μπορούσε να τύχει το ίδιο, μα δεν θα ήταν ο καθένας ικανός να το αντιμετωπίσει δίχως θλίψη. Γιατί λοιπόν να είναι κακοτυχία το πρώτο και μικρότερο ευτύχημα το δεύτερο. Εσύ δεν είσαι που λες ότι το ατύχημα δεν είναι σφάλμα της ανθρώπινης φύσης. Και θεωρείς σφάλμα της ανθρώπινης φύσης κάτι που δεν αντίκειται στη βούλησή της. Λοιπόν, τη βούληση την ξέρεις. Μήπως αυτό δεν σούλαχε, σε εμποδίζει να είσαι δίκαιος, μεγαλόψυχος, εγκρατής, γνωστικός, προσεκτικός στην κρίση σου, αψευδής, σεμνός, γεδαιόδωρος και όλα τα άλλα, που όταν συνυπάρχουν τότε η ανθρώπινη φύση διασφαλίζει ότι της ανήκει. Να θυμάσαι λοιπόν τούτη την αρχή, όταν κάτι σου προξενεί λύπη, ότι δεν πρόκειται για κακοτυχία. Αντίθετα, είναι ευτύχημα το ότι το πομένεις με γενναιότητα. Είναι αυτά τα όμορφα, ρε παιδί μου. Ο Μάρκος Αυρίλιος είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Είναι notes to myself, είναι σημειώσεις για τον εαυτό μου. Και σε μένα σας ξαναλέω, έκατσε σε μια δύσκολη φάση. Είναι και του Μάρκου Αυρίλιου, είναι και του τέτοιου, και ο κήπος του Επίκουρου του Γιάλωμη, είναι όλα είναι μέσα. Γι' αυτό λαλάτε το, πατήστε το και κατεβάστε όσοι δεν τα έχετε αποθηκεύσει, κατεβάστε το αβέρτα. Πραγματικά αξίζει. Αν το βρείτε να το αγοράσετε, αγοράστε το. Είναι υπέροχο βιβλίο να υπάρχει στη βιβλιοθήκη σας, και το ένα και το άλλο. Αυτά τα δύο μη σας τρομάζουν. Είναι τόσο ευανάγνωστα. Δηλαδή, αυτό το έβγαλα μέσα σε ένα απόγευμα. Είχα πάει για καφέ. Για καφέ, έκατσα και όση ώρα ήμουν στην καφετέρια, καθόμουν και το διάβαζα. Ρε, μέσα σε κόσμο, δεν με ένοιαζε. Ήταν τόσο όμορφο. Και τώρα για καφέ, το Σεπτέμβριο, όταν ήταν ανοιχτά. Αυτό εδώ το διάβασα στο σπίτι μου, εντάξει. Λοιπόν. Είναι τόσο όμορφος ο Μάρκος Αυρέλιος, γιατί ενώ ο Επίκουρος κλείνει τα του ανθρώπου στον άνθρωπο, και πολλές φορές, ξέρεις, ο Επίκουρος προσπαθεί να πάει με το ρεύμα της ανθρώπινης φύσης, να δαμάσει την ανθρώπινη φύση, αλλά με μια πιο εσωτερική τέτοια, δηλαδή σε φάση να είναι ένας πιο εγκρατής, και αυτός είναι εγκρατής, αλλά αυτός χρησιμοποιεί και τη λογική πολύ περισσότερο, δηλαδή σε φάση... Είναι το mind over matter, πολλές φορές θα μπορούσε να πει κάποιος ο Μάρκος Αυρίλης, δηλαδή το μυαλό πάνω από την ύλη. Έτυχε να υπάρξουν κάποια περιστατικά στη ζωή μου, πολύ περίπλοκα, δεν χρειάζεται να αναφερθώ σε αυτά τα περιστατικά και ειδικά εδώ, αλλά διαβάζοντας αυτό εδώ το πράγμα, ξέρεις, όπως είχαν έρθει, έτσι και πέρασαν, γιατί κατάλαβα ότι δεν είναι τόσο δύσκολο να διαχειριστείς κάποιες καταστάσεις. Γενικά, ρε παιδί μου, σας ξαναλέω, έχει τύχει πολλές φορές να με ακούσετε για τα της αυτογνωσίας, για χίλια δύο πράγματα, αλλά αυτές είναι οι πηγές. Αν σας έλεγα, ρε παιδί μου, από ό,τι μπορέσετε να διαβάσετε και αξίζει. Αξίζει να το πιάσετε. Σας ξαναλέω, δεν θα σας λύσει τα προβλήματά σας. Τίποτα δεν λύνει τα προβλήματα ενός ανθρώπου, αν έχει προβλήματα ένας άνθρωπος. Αυτό όμως που βοηθάει είναι το άνθρωπος να γίνεται πιο προετοιμασμένος για να αντιμετωπίζει τα προβλήματά του. Αυτό είναι το θέμα. Το να προετοιμάζεις τον εαυτό σου, να στέκεσαι καλύτερα, είναι σαν να πας σε μια μάχη. Πώς θα πας σε μια μάχη, που εμείς δεν πάμε να πολεμήσουμε, αλλά πες ότι πας σε μια μάχη. Είναι αλλιώς να πας σε αυτή τη μάχη τελείως γυμνός, όπως βγήκες από το μπάνιο, και αλλιώς είναι να είσαι προετοιμασμένος, να είσαι γυμνασμένος, να ξέρεις πώς θα συμπεριφερθείς μέσα στο πεδίο της μάχης, να ξέρεις τι μπορεί να αντιμετωπίσεις. Σίγουρα μπορεί να φας και μια σφαίρα ξέμπαρκη, προφανώς. Αλλά οι πιθανότητες να μπορέσεις να ανταποκριθείς είναι πολύ περισσότερες από το να πας τελείως γυμνός. Δηλαδή. Τυπικά όλα αυτά μας βοηθάνε λίγο να πιάσουμε τον εαυτό μας. Αυτό είναι το θέμα. Η διαχείριση του θυμού είναι ένα καλό βήμα για όλους μας. Εν τω μεταξύ, μιλάς σε έναν άνθρωπο που όταν ήμουν μικρός είχα πολύ μεγάλο θέμα με θυμό. Μπορεί πολλοί άνθρωποι πλέον που με γνωρίζουν να μην υπάρχει πλέον αυτό το χαρακτηριστικό μου θυμός. Αλλά όταν ήμουν παιδί, ένα πολύ οργισμένο παιδί. Ένα πάρα πολύ οργισμένο. Είχα πάρα πολύ θυμό μέσα μου για πολλά πράγματα. Δεν ξέρω. Ενώ ήμουν ήρεμος γενικά, για κάποιο λόγο τα του θυμού που λες τώρα, ήμουν πάρα πολύ θυμωμένος με ανθρώπους, με καταστάσεις. Ίσως να φταίνε και οι συνθήκες της παιδικής μου ηλικίας που είχαν δημιουργήσει όλο αυτό το θυμό μέσα μου. Γιατί πολλές φορές έπιασα τον εαυτό μου να είναι θυμωμένος, να περπατάω στον δρόμο και να είμαι θυμωμένος. Δηλαδή, είχα πολύ έντονο το θέμα του θυμού και το καταλάβαινα. Καταλάβαινα ότι είμαι πάρα πολύ οξύθυμος άνθρωπος. Το πρώτο πράγμα που μπορώ να πω ότι δεν το έχω καταφέρει απόλυτα, γιατί πάντα έχω κάτι, καμιά αναλαμπή που και που, αλλά
το πρώτο πράγμα που δάμασα στον εαυτό μου ήταν αυτό, ο θυμός. Τώρα, να σου πω αλήθεια, δεν θυμάμαι πώς το κατάφερα, αλλά ο θυμός είναι όπλο. Ένα όπλο που, άμα το στρέψει προς τον εαυτό σου, μπορεί να σε σκοτώσει. Ή προς τους ανθρώπους που αγαπάς. Αυτό είναι το θέμα του θυμού. Ότι θυμός είναι όπλο που, όταν θα πας να παίξεις box. Το θέμα δεν είναι να χρησιμοποιήσεις το θυμό ως όπλο για να γίνεις καλύτερος. Το θέμα είναι να βρεις το πάτημά σου για να μπορείς να γίνεις καλύτερος, να τα καταφέρεις οτιδήποτε. Ο θυμός δεν είναι όπλο. Ο θυμός ποτέ δεν είναι. Ούτε το πείσμα θα μπορούσα να πω ότι είναι όπλο. Το πείσμα, να μπορείς να χρησιμοποιήσεις το πείσμα σου για να προχωρήσεις να το πάρεις. Αξίζει. Αξίζει, αξίζει. Ειλικρινά, όλα του γυάλουμα αξίζουν. Στο divine θα το διαβάσω κι εγώ, δεν το έχω διαβάσει, αλλά ξέρω ότι αξίζει. Λοιπόν, το πείσμα είναι το θέμα, το είναι να μπορείς να διαχειριστείς, όχι το θυμό. Ο θυμός δεν είναι ούτε εργαλείο, ούτε όπλο για τίποτα. Ο θυμός μόνο μπορεί να κάνει και σένα και τους ανθρώπους γύρω σου λίγο πιο δυστυχισμένους. Οπότε, εντάξει. Πάντα θα εμφανίζεται και την αντίδραση. Ο θυμός είναι μια αντίδραση βιολογική, ορμονική βασικά, νομίζω. Μπορεί να κάνω και λάθος. Αλλά το θέμα είναι πόσο εσύ μπορείς να το κατεβάσεις. Να το κάνεις, να το σμουθάρεις. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν σας κούρασα σήμερα, ελπίζω να μην σας κούρασα. Άλλο το πείσμα όμως, άλλο θυμός. Σας ξαναλέω, το να κάνεις πράγματα θυμωμένος, ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί να αποφασίσεις να κάνεις κάτι θυμωμένος. Ας πούμε ότι το χρησιμοποιείς σαν εργαλείο. Αυτό θα ξεθυμάνει κάποια. Δεν μπορείς να είσαι θυμωμένος συνέχεια, να έχεις το θυμό. Αλλά το πείσμα μπορείς να το κρατήσεις. Το να είσαι τέτοιο. Ενώ μεταξύ παθράς του πατέρα μου. Ο πατέρας μου είναι ορισμός του ανθρώπινου πείσματος σε πολλά πράγματα. Και ξέρεις, πάντα μου έλεγε το εξής, ρε παιδί μου. Όταν ήταν να κάνω κάτι στη ζωή μου και πάντα όταν κόλωνα για πράγματα, ξέρεις, είχα κάτι πολύ δύσκολο μπροστά μου. Μου λέει το εξής, μου λέει, ξέρεις κάτι, το θες πραγματικά. Πείσμος. Κάνε το με πείσμα. Δώσου, ρε παιδί μου, και το πείσμα θα τα γυρίσει όλα. Δηλαδή, σε φάση ό,τι και να γίνει, κάνε το με πείσμα. Αν αγαπάς κάτι, να είσαι εκεί. Να έχεις λίγο πείσμα στη ζωή σου, λίγο τσαγανό, αυτό. Και ήταν από τις φράσεις και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ μεγαλώνοντας αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν μπορούσα πραγματικά να πω ότι από όλους τους ανθρώπους που έχω στη ζωή μου και έχω γνωρίσει τη ζωή μου, ο ορισμός του ανθρώπινου πείσματος είναι ο πατέρας μου, πραγματικά. Λοιπόν, η δύναμη της συγχώρεσης που λέει εκεί η Ελένη, ότι είναι εργαλείο γαλήνης και εξέλιξης, ο θυμός μένει σε εμάς και όχι στον άνθρωπο που σε έκανε να θυμώσεις ακριβώς. Αυτό με το θυμό ισχύει απόλυτα. Δηλαδή, η γαλήνη και η ηρεμία είναι αυτή που έρχεται συγχωρώντας. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι η συγχώρεση είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα και πάντα θαύμαζα τους ανθρώπους. Και εγώ έχω συγχωρήσει διάφορα. Και άθωμα να συγχωρήσει. Και καταστάσει είναι καταστάσει. Δεν μπορεί να θυμώσει με μια κατάσταση ή να συγχωρήσει μια κατάσταση. Στου ανθρώπου συγχωρήσει ή με του ανθρώπου θυμώνει ή και με τον εαυτό σου, γιατί και εσύ άνθρωπο είσαι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ανάλογα και με το πόσο δύσκολο είναι να συγχωρήσει έναν άνθρωπο. Βέβαια, μερικέ φορέ ξέρετε τι γίνεται. Μπορεί η αδιαφορία να υποσκελίσει το θυμό, ρε παιδί μου. Και ξέρει, όταν αρχίζει μέσα σου και κρυώνει κάτι, να είναι πολύ πιο εύκολο να το συγχωρήσει και όχι. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι όντως το μεγαλύτερο, και μιας που λέγαμε πριν και περί θρησκείας, η συγχώρεση είναι από τα μεγαλύτερα πράγματα του ανθρώπου. Χρειάζεται και καρδιά και ψυχή, αν υπάρχει ψυχή, χρειάζεται πάρα πολύ, 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 πολύ για να μπορέσεις να ανταποκριθείς. Και στο τέλος, ξέρεις κάτι, όταν το κάνεις συνειδητά και βρεις αυτό το κουράγιο να συγχωρέσεις τον άλλον, είναι ωραία. Είναι ωραία και είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς το ξέρετε, το έχετε βιώσει. Τέλος πάντων, ναι. Αλλά σας ξαναλέω. Αυτογνωσία, η γνώση του εαυτού είναι κάτι που δεν σταματάει ποτέ. Κάθε μέρα είναι μια μάχη, κάθε μέρα είναι γέμα του Λιαντίνη, το έχει ο πατέρας μου. Πατέρα σου, πρέπει να αρχίσει να διαβάζει το βιβλίο του πατέρα σου, έχω να πω εγώ. Γέμα είναι τρομερό, αλλά θα στο συνιστούσα. Μου επιτρέπεις να κάνω μια σειρά. Θα ήταν πολύ ωραίο να διαβάσεις το εξής. Να πιάσεις πρώτα, αν μπορέσεις, τη μεταμόρφωση του Κάφκα. Μετά από τη μεταμόρφωση του Κάφκα, να πιάσεις τα του Καμί. Το μύθο του Σύσυφου. Πιάσε το μύθο του Σύσυφου. Είναι βαρύ. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ βαρύ το άτιμο. Αλλά μετά το μύθο του Σύσυφου, πραγματικά, αν το κάνεις αυτό θα καταλάβεις πολλά πράγματα.
Μετά το μύθο του Σύσυφου. Πιάσει την Κέμα. Πιάσει την Κέμα. Είναι πολύ ωραίο και θα καταλάβεις πάρα πολλά πράγματα. Α, και να διαβάσεις και Γιάλλον. Και, αλλά πριν από όλα αυτά, για να μπορέσεις να το πιάσεις, αυτό. Η απαρχή όλων, όλων αυτών, είναι αυτό εδώ το πράγμα. Η απαρχή όλων, και δεν κάνω πλάκα, γιατί όλοι αυτοί. Και ο Λαντίνης έχει αναφερθεί. Και ο. Και ο Καμί έχει αναφερθεί πάρα πολύ. Και ο Νίτς έχει αναφερθεί πάρα πολύ. Εδώ είσαι. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Αν αρχίσεις από αυτό, μετά πιάστα και διάβασε τα. Θα τα λατρέψεις. Και θα το καταλάβεις λίγο καλύτερα. Και Γιάλλον, πραγματικά. Ο Γιάλλον. Δηλαδή, όλους αυτούς. Εν τω μεταξύ, αν το καλασκεφτείς, όλοι αυτοί είναι επικούροι σχετικά. Εκτός από τον Λαντίνη. Ο Λαντίνη δεν είναι τόσο πολύ. Αλλά. Ο... Η φάση είναι η εξής. Ότι. Π.χ. Νίτσε, Καμί, οτιδήποτε. Όλοι αυτοί πατάνε στα ίδια μονοπάτια. Γιάλλον, ειδικά. Ο Γιάλλον είναι Θεός. Λοιπόν. Τέλος πάντων, διαβάστε το, το ξαναβάζω για όσους δεν. Λοιπόν, οπότε ναι. Είναι κάτι που ήθελα να το κάνω σήμερα. Θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Δεν ξέρω αν σας βοηθάει ή όχι. Ποτέ δεν κάνω πράγματα. Βασικά δεν ξέρω αν κάνω πράγματα για το αν βοηθάει κάποιον ή όχι. Πολλές φορές μου βγαίνουν αυθόρμητα να κάνω κάποια πράγματα. Να σας μιλήσω για κάποια πράγματα αυθόρμητα. Και ξέρεις, θα μιλήσω λέω για αυτά τα βιβλία, πώς θα τα νιώσω, πώς θα τα αισθανθώ ή οτιδήποτε. Και απλά μιλάω για αυτά που ξέρω. Σίγουρα δεν ξέρω πολλά πράγματα, σίγουρα δεν είμαι ο καλύτερος άνθρωπος στον κόσμο για να πω πράγματα. Γι' αυτό αυτό που μπορώ να τα αφήσω είναι πάνω σας. Και τι εννοώ πάνω σας? Μπορώ να τα αφήσω στο να τα διαβάσετε και να αναπτύξετε τη δική σας κρίση. Γιατί τυπικά η δική σας κρίση είναι που μετράει, και όχι εγώ. Λοιπόν, κι όμως όλα τα έχει ο πατέρας με αυτά και μου έλεγε να τα διαβάσω. Ποτέ δεν είναι αργά. Καλύτερα αργά παρά αργότερα. Ο πατέρας σου έχει τρομερές επιλογές, όντως η Ελένη έχει δίκιο εδώ πέρα. Ένα μεγάλο χειροκρότημα. Λοιπόν, αλλά ξέρεις κάτι, σε φάση δεν υπάρχει αργά ή οτιδήποτε. Μ' αρέσει, γιατί στη ζωή μου έχω παραφράσει τόσες πολλές φράσεις και τις έχω φέρει στα μέτρα μου. Δηλαδή, η ατάκα που χρησιμοποιώ πολλές φορές είναι κάλιο αργά παρά αργότερα. Και τι έγινε? Κάλιο αργά παρά αργότερα. Ένα βήμα παραπέρα, διάβασέ τα τώρα. Το τέτοιο θα είναι να μην τα πιάσει ποτέ, ενώ σε έχει ψήσει η φάση να τα ασχοληθεί μαζί του. Δηλαδή, εκεί θα πω ότι εντάξει, οκ. Και πάλι η επιλογή σου είναι. Δηλαδή, πραγματικά ο καθένας. Αυτό είναι το ωραίο του ανθρώπου. Οι επιλογές. Αυτό είναι το ζητούμενο της ελευθερίας. Να έχεις επιλογές. Να κάνεις επιλογές. Ποιητές υπάρχουν στις μέρες μας, και αν όχι, ποιες είναι οι επιπτώσεις? Ποιητές. Υπάρχουν. Και η ζωή μας ένα ποίημα είναι, να το καλοσκεφτείς. Ένα όμορφο ποίημα που το γράφουμε μέρα με τη μέρα. Βάζοντας κομμάτια, βάζοντας ανθρώπους, βάζοντας καταστάσεις, βάζοντας επιλογές. Πάντως, το πιο όμορφο πράγμα που μπορώ να καταλάβω στην τέτοια είναι η δύναμη της επιλογής. Το να είσαι ελεύθερος να επιλέξεις. Να επιλέξεις και να προσπαθείς μέρα με τη μέρα, μέρα με τη μέρα να πας ένα βήμα παραπέρα. Κάθε μέρα και στιγμή να πηγαίνεις ένα βήμα παραπέρα και να τραβάς τον εαυτό σου ένα βήμα παραπέρα. Μακάρι να το καταφέρω. Μακάρι να μπορέσω να το κάνω στον εαυτό μου αυτό το πράγμα. Γιατί δεν σημαίνει ότι επειδή σας τα λέω, τα έχω κάνει και εγώ. Προφανώς και όχι. Προφανώς και όχι. Απλά μαζί σας μοιράζομαι πολλές από τις ανησυχίες μου. Μοιράζομαι πράγματα που με επηρέασαν, πράγματα που αγάπησα. Σας λέω αυτά που είναι να σας πω για μένα πάνω απ' όλα. Δεν σας βλέπω. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ο εαυτός μου σε μια κάμερα και το chat από κάτω, η αλληλεπίδρασή μου που έχω με εσάς. Μπορεί κάποιοι μου έχετε στείλει ότι έχετε διαβάσει πολλά από αυτά και σας άρεσαν πραγματικά. Αλλά σας ξαναλέω, ό,τι κάνω, το κάνω για μένα. Δεν είναι εγωιστικό οτιδήποτε, αλλά σε φάση απλά ανοίγω τον εαυτό μου. Είναι ένα μέτρο, ένα κομμάτι έκφρασης δικό μου. Η δική μου δημιουργία, χαζή μένει, είναι αυτή. Τώρα από εκεί και πέρα, αν ωφελήσει και έναν άνθρωπο κάτι ή κάποιος παρακινηθεί ή βρει ένα κομμάτι έμπνευσης ή οτιδήποτε, είναι δικό σας θέμα. Δεν είναι δικό μου θέμα αυτό το πράγμα. Εγώ έχω κάνει ειρήνη με τον εαυτό μου εδώ και πολλά χρόνια αυτό το κομμάτι, οπότε ναι. Είναι ωραίο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις ότι οι άνθρωποι επηρεάζονται και μαθαίνουν πράγματα που τους έδειξες με τον ΑΒ τρόπο. Εντάξει, είναι χαζό με το κλασικό, γιατί υποτίθεται ότι είμαι καθηγητής και δείχνω στα παιδιά τα μαθαίνουν να κάνουν πράγματα ή οτιδήποτε. Αλλά τυπικά σε φάση ότι απλά μοιράζεσαι αυτά που ξέρεις και αφήνεις στον άλλον την ελευθερία να ακολουθήσει το δικό του μονοπάτι, το δικό του δρόμο. Γιατί τυπικά η ελευθερία του εαυτού μας είναι αυτό που μας κρατάει και μας οδηγεί και μας πάει ένα βήμα παραπέρα. Η ελευθερία του να διαλέγουμε, η ελευθερία του να κρατάμε, η ελευθερία του να προχωράμε. Λοιπόν, τέλος πάντων,
Ελπίζω πραγματικά να σας άρεσε. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να περάσατε όμορφα, γιατί μοιραζόμαστε κάποιες ώρες εδώ μεταξύ μας. Κάπου εδώ θα σας αφήσω όμως, γιατί η δική μου επιλογή αυτή τη στιγμή είναι να εκμεταλλευτώ το υπόλοιπο της ημέρας και να πάω για ένα όμορφο περπατηματάκι για να ασκήσω λίγο και το σώμα μου. Οπότε νομίζω ότι αρκετά σας φόρτωσα σήμερα. Διαβάστε τα αν έχετε την όρεξη. Πραγματικά είναι πολύ καλό, πολύ καλή αρχή. Είναι πράγματα, αυτά είναι γλυκίσματα της ψυχής, αν υπάρχει γλυκίσματα του νου, να το θέσω ακόμα πιο καλά. Είναι πραγματικά, γιατί θα είναι τώρα σε φάση να διαλέσεις, διάβασε επίκορο για να γλυκάνεις την ψυχή σου, είναι το άκονα του σαρκαστικού. Αλλά ναι, όλα αυτά είναι γλυκίσματα του νου. Και νομίζω ότι είναι ωραίο να γλυκένεις το νου σου που και που, και είναι ωραίο να κατευνάζεις τις θύελές σου, γιατί όλοι έχουμε τις θύελές μας. Και είναι ένα πάρα πολύ όμορφο κομμάτι αυτό. Για μένα είναι ένα πάρα πολύ όμορφο κομμάτι να μπορεί να κατευνάσει κάποιες θύελες μέσα στον εαυτό μας και μέσα στο μυαλό μας. Λοιπόν, αυτά από μένα για σας. Να έχετε μια όμορφη ημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα απόλαυσα, ελπίζω τα απολαύσατε. Την επόμενη Κυριακή δεν θα κάνουμε επεισόδιο. Αλλά θα κάνουμε τη μεθεπόμενη, ούτε το Σάββατο. Οπότε εγώ θα σας ευχηθώ να έχετε καλή συνέχεια, να είστε καλά. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε, να κάνετε πράγματα που γουστάρετε και που αγαπάτε. Να κρατάτε τους ανθρώπους σας κοντά και να περνάτε όμορφα και καλά. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.